Καλησπέρα σας. Τώρα θα δω πώς συμβαίνει στο διαδίκτυο. Άλλο δεν λέει τα κελιά φωτίζονται από το κεράκι στην προσευχή και τώρα φωτίζονται από τα λάπτο, γιατί διαβάζουν στο διαδίκτυο. Ευτυχώς υπάρχουν πολύ ωραία κείμενα. Θα με συγχωρέσετε γιατί απόψε θα αρχίσω λίγο ορθόδοξα ανορθόδοξα την σύναξη, μια και πρόκειται για εκλεκτό καλεσμένο και άνθρωπο που γνωρίζουμε κάπως αλλιώς. Σαν έχει αγάπη η ψυχή, περίσσια ξεχυλίζει. Γίνεται λόγος, μήνυμα και στήριγμα χαρίζει. Δεν είδα άνθρωπο ποτέ με τέτοια ικανότητα να έχει λόγο καθαρό και να μυρίζει νιώθει. Όταν με ειλικρίνεια είσαι ο εαυτός σου, βρίσκεις εκείνον που είναι φως και γίνεται δικό σου. Αυτό το φως δεν κρύβεται, λάβει και αναλάβει, χαϊδεύει κάθε πόνο μας και δύναμη ανάβει. Φτάσαμε στα διέξοδα με ενοχές και πρέπει, βουλιάξαμε στα δίχτυα μας, αλλά εκείνος βλέπει. Έρχεται πάλι δίπλα μας και μέσα μας κουρμιάζει. Μιλάει απλά, καρδιακά, σιωπά, γλυκά και σιάζει. Δεν ξεχωρίζει άρχοντες, φτωχούς, νέους και άγιους. Σταυρώνεται, μας συγχωρεί και μας όλους τους άπιους. Αυτή η αγάπη του Θεού και σήμερα υπάρχει. Πονάει στον πόνο μας γλυκά και γίνεται κατάρτι. Στη θάλασσα, στις πτώσεις μας και στην απελπισιά μας γίνεται ευχή, συμπόρευση, σταυρός της εκκλησιάς μας. Μέσα στο πέλαγος κι εγώ βουλιάζω ή επιπλέω. Τι να σκεφτώ, πώς να αγαπώ, πείτε μου, τι να λέω. Τέτοιες στιγμές συνάντησα σε σύγχρονο μηνέο μέσα στο διαδίκτυο έναν πατέρα νέο. Με λόγο επιτέλους της καρδιάς να αρμόσει και σε μένα, που ξεδιπλώνει ουρανό για μένα και για σένα. Πάτερ Χαράλαμπε, εσύ γράφεις με νέο τρόπο, σαν ψάχνω ηλεκτρονικά σε ιστούς από άλλο τόπο. Θέλω να πω ευχαριστώ από όλους και από μένα. Απόψε ήρθατε εδώ να διώξουμε ένα ψέμα. Να αλλάξω θέλω, μα μπορώ. Λέμε συχνά σαν τύψη. Πείτε μας πάτε βίβλιε, λόγω να μας στηρίξει. Ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος
οποίος λέει ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Δηλαδή πρέπει να έχει μια ευαισθησία, πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη ματιά, όπου μπορεί να μεταμορφώνει τα πράγματα που βλέπει. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος το λέει με τέτοιο τρόπο ώστε μας θυμίζει ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικό κανείς να κοιτάζει και άλλο πράγμα να βλέπει. Δηλαδή πολλές φορές κοιτάζουμε πράγματα αλλά δεν τα βλέπουμε. Κοιτάζουμε ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας αλλά ποτέ δεν τους έχουμε δει στην πραγματικότητα ποιοι είναι. Κοιτάζουμε ένα μνημείο αλλά ποτέ δεν το έχουμε δει τι είναι στην πραγματικότητα. Και πολλές φορές ζούμε μέσα στην Εκκλησία αλλά όμως δεν έχουμε ανακαλύψει τι πραγματικά είναι η Εκκλησία, γιατί είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν έτσι είναι ένα πάρα πολύ ποιητικό και ιδιαίτερο γλαφυρό και λυρικό τρόπο πατρίς Δημήτριος, θα λέγαμε ότι έτσι με καλωσόρισε και με ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευαισθησία της καρδιάς του. Γιατί πάντα πίσω από τις λέξεις υπάρχει μια καρδιά η οποία πάνεται και δρά και δουλεύει για να παραχθούν αυτές τις λέξεις. Και πάντα αυτό που ακούμε από κάποιον άνθρωπο είναι πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο νιώθει. Γιατί ποτέ οι λέξεις δεν μπορούν να χωρέσουν την καρδιά μας. Γι' αυτό πολλές φορές αισθανόμαστε πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο. Και πολλές φορές ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι η σημαντικότερη προσευχή, αν μπορούμε να την κατατάξουμε, αν μπορούμε και αν μα είναι επιτρεπτό, ποια προσευχή είναι. Είναι η σιωπηλή προσευχή. Είναι αυτό που λέγαμε και μέχρι πρώτη στου χαιρετισμού που προχθές έκλεισαν με τη χάρη της Παναγίας, ότι χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, δηλαδή η Παναγία είναι αυτή η οποία δέεται στις καρδιές εκείνες οι οποίες ξέρουν να σιωπούν. Και ευχαριστώ λοιπόν για ακόμη λοιπόν τον πατέρα Δημήτρη για το κάλεσμα αυτό και τους άλλους πατέρες. Και να έρθουμε τώρα στο θέμα το οποίο έχουμε πει και έχουμε προαναγγείλει ότι θα συζητήσουμε απόψε, στην αγάπη θα το αναπτύξουμε. Δεν ξέρω αν στο τέλος μπορούμε να έχουμε και κάποια δυνατότητα διαλόγου, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται εδώ πέρα. Έτσι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό να βάλω τη γράφη την ομιλία, γιατί κάποιοι θα την ακούσουν. Διαλέξαμε το θέμα επειδή αύριο είναι τη Οσία Μαρή τη Ελευθερία, την οποία εγώ ω ένα ελληνικό την αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο συνδέθηκα μαζί, προφανώς κάτι μου θύμισε. Πάντα από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η μεγάλη αμαρτωλή. Αλλά ποιοι αμαρτωλοί, εκείνη η αμαρτωλή των οποίων η ψυχή μυρίζει παράδεισο. Έλεγε ο Δημήτρης ο Κόρ ότι υπάρχουν κάτι ψυχές αμαρτωλές που έχουν μέσα στους κλεισμένο όλο τον παράδεισο. Οπότε θα δούμε και στην Εκκλησία ότι όπου υπάρχουν μεγάλα πάθη και όπου υπάρχουν μεγάλες πτώσεις και όπου υπάρχει αμαρτία, βλέπουμε και μεγάλη αγιότητα να ακολουθεί. Δηλαδή θα δούμε Αγίους οι οποίοι έχουν πέσει σε βαριά αμαρτήματα αλλά έχουν βρει το δρόμο της μετάνοιας. Και αυτό μας αποδεικνύει και έρχεται να μας πει ότι τελικά δεν είναι τόσο μεγάλο κακό η αποτυχία στη ζωή μας ή τέλος πάντων δεν είναι τόσο μεγάλος ο φόβος της αμαρτίας από τη στιγμή που υπάρχει η μετάνοια και υπάρχει η χάρη του Θεού. Και πολλές φορές είναι συμφερότερο για μια ψυχή εντός εισαγωγικών να αμαρτήσει παρά να ζει σε μια μακαριότητα ψευδής αγιότητας ή στην αλαζονία της αρετής. Ξέρετε, πολλές φορές η πνευματική ζωή μας γίνεται μια άνευρη, άοσμη ηθική ζωή. Είναι άλλο η πνευματική ζωή και άλλο η ηθική ζωή. Η ηθική ζωή είναι η τήρηση κάποιων εντολών με ένα εξωτερικό τρόπο. Απλώς ο άνθρωπος πειθαρχεί σε κάποιες εντολές εξωτερικά για να τα έχει καλά με τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Και έτσι τι κάνει, ησυχάζει. Αλλά ησυχάζει σε τέτοιο βαθμό όπου να αναρκώνεται μέσα από την καρδιά του, σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν πάει τίποτα μέσα. Ενώ η πνευματική ζωή δεν είναι αυτό το πράγμα. Η πνευματική ζωή είναι μια σχέση. Μια σχέση με τον ζωντανό Θεό. Και όταν έχει σχέση με τον ζωντανό Θεό, σημαίνει ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά μια σχέση. Δηλαδή, πότε τα βρίσκεις και πότε τα χαλάς. Πότε τα έχεις όμορφα και πότε τα έχεις άσχημα. Πότε πέφτεις και πότε σηκώνεσαι. Πότε πιστεύεις και πότε απιστείς.
Και υπάρχει μια καθημερινή πάλι με ένα ζωντανό πρόσωπο το οποίο είναι ο Θεός. Αυτό το πράγμα δεν είναι άνευρο, δεν είναι άοσμο. Έχει μια δυναμική μέσα, έχει μια ομορφιά μέσα. Οπότε θα λέγαμε ότι η πνευματική ζωή είναι κάτι πολύ ζωντανό και κάτι πολύ υγιές και το ανθρώπινο πρόσωπο. Διαλέξαμε λοιπόν την Οσία Μαρία την Αιγυπτία για να πούμε δύο λόγια πάνω στο γεγονός της μετάνοιας. Η Εκκλησία ακριβώς για αυτόν τον λόγο την προβάλλει, λίγο καιρό πριν μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, διότι η Οσία Μαρία Αιγυπτία είναι το πρότυπο της μετανοίας. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο στο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάστηκε η μεγάλη αποτυχία του ανθρωπίνου προσώπου, μια μεγάλη αστοχία, δηλαδή μια μεγάλη αμαρτία, με μια μεγάλη ανακαίνιση και επιστροφή στον πραγματικό εαυτό, στις πραγματικές ανάγκες του ίδιου του Θεού. Και είπαμε τον τίτλο να το δώσουμε, ότι να είναι ο τίτλος ομιλίας, θέλω να αλλάξω, μα δεν μπορώ. Αυτό γιατί το είπαμε, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και στην πνευματική μας ζωή, ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τις εντολές του Θεού και καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά ότι ο Λόγος του Θεού έχει μέσα μία δύναμη η οποία μπορεί να μας σώσει και να μας μεταμορφώσει και να μας ανακαινήσει. Παρόλο όμως που το αισθανόμαστε αυτό το πράγμα, βλέπουμε ταυτοχρόνως να δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αλλάξουμε, να ακολουθήσουμε τις εντολές. Βλέπουμε μία αντίδραση αυτής της δύναμης που υπάρχει μέσα μας, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι ο σκοτεινός, δεύτερος, κρυφός εαυτός μας. Το αναφέρει πάρα πολύ συχνά ο Άγιος Πορφύριος, ότι μέσα μας υπάρχει ένας κρυφός εαυτός, που κάθε φορά που παίρνουμε την απόφαση να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας, αυτός ο κρυφός εαυτός, ο σκοτεινός εαυτός μας, αντιδρά. Γι' αυτό και έλεγε ότι ό,τι κάνετε στην πνευματική ζωή, να το κάνετε με ένα μυστικό τρόπο. Να το κάνετε με έναν τρόπο που να μην το καταλαβαίνετε ούτε εσείς οι ίδιοι. Τόσο απαλά και αθόρυβα να γίνεται η πνευματική άσκηση και η κάθαρση και η νήξη, ώστε ούτε εσείς να καταλαβαίνετε ότι προσπαθείτε να εφαρμόσετε τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνεις μια φιλανθρωπία, πρέπει να την ξεχάσεις αμέσως, την ίδια στιγμή που την έκανες. Ή έρχεται μέσα σου ένα καταληκτικό γεγονός, αισθάνεσαι τη χάρη της παρουσίας του Θεού να ενεργεί μέσα σου ως χαρά, ως ειρήνη, ως διάκριση, ως ελπίδα. Πρέπει την ίδια στιγμή να ξεχνάς το γεγονός αυτό, δηλαδή πρέπει να το ζεις χωρίς όμως να εμένεις εκεί πέρα, να το υπερτονίζεις και να το αναλύεις. Γιατί τότε λέει, ο κρυμμένος εαυτός, ο δεύτερος εαυτός μας, ο σκοτεινός εαυτός μας, τι κάνει, αντιδρά. Εάν πάρουμε μία απόφαση και πούμε μέσα μας ότι εγώ θέλω από αύριο το πρωί να αλλάξω κάτι στη ζωή μου, οτιδήποτε, να έχω ένα πάθος, έχω το πάθος της ζήλιας και θέλω αυτό το πάθος να το αλλάξω. Έχω καταλάβει από πού προέρχεται, έχω αντιληφθεί τι ζημιά μου κάνει, έχω κατανοήσει ότι με απομακρύνει από τον Θεό, από τον εαυτό μου και από τους συνανθρώπους μου, και παίρνω την απόφαση να το αλλάξω. Τέλος πάντων, να ξεκινήσω την προσπάθεια της αλλαγής. Αυτομάτως, ο νους, ο οποίος είναι αθεράπευτος, θα προβάλλει χιλιάδες λογικοφανέστατες αιτιάσεις για να μην γίνει αυτό. Και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι πραγματικά η λογική, το λογικό γεγονός είναι αυτό, να μην προχωρήσουμε παρακάτω, να μην πάρουμε την απόφαση της αλλαγής. Διότι ακριβώς υπάρχει μέσα μας ένας φόβος. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι αισθανόμαστε μέσα μας ότι χρειάζεται να αλλάξουμε. Δηλαδή, γεννιέται ένα παιδί, μεγαλώνει και κάπου εκεί στην εφηβεία ξεκινάει μέσα του να λέει ότι πρέπει να γίνω καλύτερος, πρέπει να διορθώσω κάποια πράγματα, έχουν δίκιο οι γονείς μου ενδεχομένως, οι δάσκαλοι μου ή οι φίλοι της παρέας μου, κάνω κάποια λάθη, πρέπει αυτό να το διορθώσω. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει μια υγιή συνείδηση, αυτό είναι πιο έντονο μέσα του. Προσπαθεί δηλαδή πάντα να βρει κάτι το οποίο ίσως ενδεχομένως μπορεί να αλλάξει για να γίνει πιο όμορφος εσωτερικά, να τα βρει με τον εαυτό του και με τον Θεό και τους ανθρώπους. Παρόλο όμως αυτό που υπάρχει, δηλαδή παρόλο που ο άνθρωπος
αισθάνεται μέσα βαθιά στην καρδιά του τι αισθάνεται. Αισθάνεται μία πτώση. Ο άνθρωπος, το έλεγε αυτό και ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης, ο οποίος έλεγε αυτός ο μεγάλος ο Χασής, έλεγε ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει μία βαθιά πτώση. Και ο Άγιος Πορφύριος, αυτό δεν έχει γραφτεί, θα σας πω, αλλά είναι γεγονός, δεν υπάρχει στο βιβλίο του, έλεγε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, τι είναι η πτώση του Αδάμ και της Εύας. Είναι, λέει, κάτι πολύ μέσα μας. Η πτώση, λέει, είναι μέσα σου. Μέσα υπάρχει μία πτώση, δηλαδή, εάν πάμε σήμερα στη σύγχρονη φυσική επιστήμη της κβαντικής φυσικής, λέει ότι υπάρχει μία εντροπία. Δηλαδή, μία τάση των πραγμάτων να αποδημιουργούνται, που λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, μία τάση να πηγαίνουν τα πράγματα στο μηδέν. Αυτή η τάση ποια είναι, ότι βλέπουμε ότι ενώ γνωρίζουμε το καλό, κάτι μας τραβάει προς το κακό ή κάτι μας τραβάει σε δεσμεύσεις του παρελθόντος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει πολύ καθαρά αυτό. Λέει ότι ξέρω τον νόμο του Θεού, αλλά μέσα μου υπάρχει ένας άλλος νόμος που με τραβάει πίσω. Αυτό νομίζω ο καθένας στη ζωή μου μπορεί να το αντιληφθεί, το γνωρίζει, το νιώθει, το αισθάνεται όταν κάνει ένα στοιχειώδη πνευματικό αγώνα. Αλλά και αυτοί που δεν κάνουν δυσκολεύονται σε αυτά. Πόσο δε μάλλον τα κάνεις και κάποιο πνευματικό αγώνα. Γιατί τώρα όμως ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα, γιατί δεν παίρνει αυτή την απόφαση να αλλάξει. Το πρώτο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε είναι γιατί ο άνθρωπος γενικότερα φοβάται τις αλλαγές στη ζωή του. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ένα ανασφαλές σώμα. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο που στην Εκκλησία μέσα η Παναγία είναι η μεγάλη μάνα. Η Παναγία είναι μια μεγάλη, τεράστια αγκαλιά. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος από τη μέρα που θα γεννηθεί, βλέπετε, το πρώτο πράγμα που κάνει ένα παιδί όταν βγαίνει στον κόσμο δεν είναι το γέλιο, είναι το κλάμα. Και αυτό το κλάμα είναι κλάμα μιας απώλειας. Μιας απώλειας ενός παραδείσου. Ποιος είναι ο παράδεισος ενός βρέφους? Είναι ο κόλπος της μητέρας του. Δηλαδή η ηρεμία, η γαλήνη, η ασφάλεια μέσα εκεί. Το γνώριμο, το ασφαλές, το τρυφερό, το ζεστό, το όμορφο, εκεί που δεν κινδυνεύει. Και όταν βγαίνει και αποχωρίζεται πλέον την μητέρα του, τον κόλπο της μητέρας, τι κάνει όταν βγαίνει? Φοβάται, έχει ένα φόβο, μία ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια λοιπόν που θα βιώσει το βρέφος, αυτή η απώλεια που θα νιώσει το βρέφος την πρώτη στιγμή που έρθει σε επαφή με τη νέα μορφή ζωής του, δεν θα φύγει ποτέ από μέσα του. Γι' αυτό και σε όλη τη ζωή μας δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να αναζητούμε αυτή την πρωτραχική αγκαλιά, αυτή την αρχαϊκή μορφή γαλήνης. Δεν είναι τυχαίο που μιλάμε για τους κόλπους του Αβραάμ, τους κόλπους του Πατρός, δηλαδή ότι η βασιλεία του είναι ένα κόλπος όπου θα γυρίσουμε πίσω. Κάνουμε ένα συσχετισμό με τον κόλπο της μητέρας, τον κόλπο του πατρός, δηλαδή η αίσθηση της ασφάλειας. Ο φόβος λοιπόν του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του, η αγωνία που έχει ο άνθρωπος, αυτή η αγωνία τον κάνει να φοβάται τις αλλαγές και θέλει τη σιγουριά. Βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και εξομολογούνται, ζητάνε μια πνευματική συμβουλή και τους βλέπουμε ότι ενώ στο σπίτι τους είναι πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή βλέπουν γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά, ας πούμε, βιώνουν μία κόλαση και ενώ παίρνουν την απόφαση ότι πρέπει να αλλάξουν κάτι στη ζωή μου, βλέπουν ότι ξαναγυρνάνε πάλι πίσω. Διότι έχουν προτιμότερο οι άνθρωποι την εντός εισαγωγικών σιγουριά του γνωστού, ξέρει ότι τρώει ξύλο, το ξέρει. Είναι κάτι γνωστό, αποτρόπαιο, αλλά κάτι γνωστό. Ξέρει πώς συμπεριφέρεται ο άντρας ή η γυναίκα στον άντρα, πώς είναι το σπίτι, πώς είναι η πραγματικότητα μέσα, έχει μάθει πάνω κάτω διάφορα πράγματα. Έτσι το ξέρει αυτό. Είναι λοιπόν μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό πολύ προτιμότερο αυτό παρά να βγει σε μία ανασφάλεια για κάτι καινούργιο. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, έχουμε τόσο πολύ ταυτιστεί με τα πάθη μας που είναι σαν να λέγαμε
μία εντός εισαγωγικών ψευδής ασφάλεια και σιγουριά. Δηλαδή ξέρουμε και έχουμε ταυτίσει τον εαυτό μας με τα πάθη. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να φανταστούμε πώς είναι να ζει κανείς χωρίς πάθη ή συνυπέρβαση των παθών του. Αυτό μας δημιουργεί μία ανασφάλεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν μπορούμε να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού, γιατί έχουμε μάθει παρόντος χάρη να τα ελέγχουμε όλα εμείς. Θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό κινόμαστε νευρωτικοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να κινόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Θέλουμε εμείς να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων. Δεν μπορούμε κάποιος άλλος να έχει την πραγματικότητά μας. Μας αγχώνει αυτό, μας φοβίζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στην πνευματική ζωή να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Ενώ αν αφαιθούμε στα χέρια του Θεού, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Γιατί, διότι θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι ένα ποτάμι, είτε κυλάει ράθυμα, είτε κυλάει ορμητικά, πάντα καταλήγει στη θάλασσα. Δηλαδή μπορεί να είμαστε ράθυμοι, μπορεί να είμαστε ορμητικοί, μπορεί να είμαστε έτσι ή αλλιώς, αλλά η κατάληξη είναι πάντα η αγκαλιά του Θεού, η θάλασσα. Πότε ένας άνθρωπος, έχετε σκεφτεί ποτέ μέσα σας, πότε ένας άνθρωπος πνίγεται σε μια θάλασσα? Ο άνθρωπος πνίγεται στη θάλασσα όσο παλεύει με τη θάλασσα. Πνίγεται όσο αντιδρά να μην πνιγεί. Πνίγεται όσο αντιστέκεται. Όταν πεθάνει και δεν αντιστέκεται, τον πετάει η θάλασσα πάνω. Γιατί δεν παλεύει πλέον, έχει αφαιθεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Πότε μαθαίνεις μπάνια να επιπλέεις? Όταν αφαιθείς. Ενώ όσο παλεύεις και αντιμάχεσαι, βυθίζεσαι. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί είμαστε ανασφαλείς και δεν μπορούμε να αφαιθούμε στο Θεό. Θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε και αυτό το κάνουμε στις καθημερινές μας σχέσεις. Θέλουμε να ελέγχουμε τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σκοτωνόμαστε με τα σπίτια μας, γιατί ο καθένας θέλει να έχει το δικό του δίκαιο. Κανείς δεν αφήνει στην αγάπη να χάσει το δίκαιο. Να το χάσει το δίκαιο. Αλλά κάθε φορά, αυτό που ξέρουμε, είναι γνώμος αυτό, ότι κάθε φορά που κερδίζουμε το δίκαιο μας σε μία σχέση, χάνουμε την αγάπη. Το δίκαιο και η αγάπη δεν πάνε μαζί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γι' αυτό και η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, είναι η αγάπη του. Εμείς όταν ακούμε δικαιοσύνη του Θεού, στο μυαλό μας πηγαίνουν όλα αυτά τα δικαστήρια, οι νόμοι, οι ανταποδόσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, όταν λες ότι ο Θεός είναι δίκαιος, είναι λάθος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δεν είναι δικαιοσύνη, είναι την κοσμική έννοια. Το πρώτο λοιπόν, γιατί φοβόμαστε λοιπόν τις αλλαγές. Το δεύτερο που μπορούσαμε να πούμε είναι ότι για να κάνεις μία αλλαγή, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να αναλάβεις κάποια ευθύνη. Δηλαδή οι αλλαγές στη ζωή μας έχουν και μία ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, ευθύνη απέναντι στον Θεό, ευθύνη απέναντι στον συνάδελφο. Και εμείς δεν θέλουμε να αναλάβουμε ευθύνες. Γιατί είμαστε ναι μεν ενήλικοι άνθρωποι εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είμαστε πάρα πολύ ανήλικοι. Μας φοβίζει η ευθύνη. Και δυστυχώς αυτό το μεταφέρουμε και στην πραγματική μας ζωή. Βλέπετε ότι κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Έτσι, και θέλουμε διαρκώς να την αναθέτουμε κάπου αλλού τη δική μας ευθύνη. Την αναθέτουμε στο γέροντα, την αναθέτουμε στο διάβολο, την αναθέτουμε. Πάντα κάποιος άλλος θέλει, κάποιος άλλος πρέπει να πάρει την απόφαση. Με αποτέλεσμα να μην φτάνουμε ποτέ εμείς οι ίδιοι σε μια ουσιαστική επαφή με τον εαυτό μας για να μετανοήσουμε πραγματικά. Το τρίτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να δούμε τα λάθη μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει μια δυσκολία το να αναγνωρίσει ότι κάνει λάθη. Φοβάται πάρα πολύ. Έχουμε μάθει σε έναν πολιτισμό που είναι ο πολιτισμός της επιτυχίας. Πρέπει πάντα να επιτυχάνουμε. Σε έναν πολιτισμό που σε αγαπάει όταν είσαι καλά. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος σε θέλει στην παρέα του όταν είσαι χαρούμενος. Όταν είσαι επιτυχημένος. Στην Εκκλησία όμως η μεγάλη ευλογία είναι η αποτυχία, διότι βλέπετε ότι την ιστορία
δεν την άραξε ούτε την έσωσε ένας κατακόσμιο επιτυχημένος, αλλά ένας κατακόσμιο αποτυχημένος. Ο Χριστός για τον κόσμο αυτό είναι αποτυχημένος τελείως. Δεν έχει τίποτε πάνω καμία επιτυχία με την έννοια της κοσμικής αντίληψης. Καμία επιτυχία δεν έχει. Είναι μόνος του στο τέλος, τον έχουν εγκαταλείψει ακόμη και οι μαθητές του, τον έχουν προδώσει οι μαθητές του, είναι συκοφαντημένος, αδικημένος, περνάει φρικτά μαρτύρια, συκοφαντημένος, στο τέλος αθυμωμένος με έναν φρικτό θάνατο. Καμία ας πούμε επιτυχία δεν έχει. Αλλά αυτή η αποτυχία είναι τόσο μεγάλη ευλογία για τον Θεό που μεταμορφώνει το σύμπαν και ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει στη δική μας ζωή. Δηλαδή, μαθαίνουμε τα παιδιά μας πάντα να φέρουν επιτυχίες. Τα μαθαίνουμε τα παιδιά μας ότι θα σε αγαπάω εάν αυτό το κάνεις καλά. Η μαμά σε αγαπάει γιατί είσαι καλό παιδί. Η μαμά σε αγαπάει γιατί πέτυχες αυτό. Εάν πετύχεις, μετά θα σου πάρω αυτό. Αυτό δημιουργεί μια φιλοσοφία και μια κουλτούρα του επιτυχημένου. Με αποτέλεσμα όταν στη ζωή, γιατί στη ζωή θα έρθει, η αποτυχία τα παιδιά θα χάνουν. Να αγχώνται, να τρελαίνονται. Γιατί δεν τους έχουμε μάθει ότι στη ζωή υπάρχει επιτυχία, αλλά συγχρόνως και ταυτοχρόνως υπάρχει και η αποτυχία. Και η αποτυχία δεν είναι κατάρα, η αποτυχία είναι ευκαιρία. Ευκαιρία να δεις τον εαυτό σου καλύτερα, να δεις τι φταίει. Ευκαιρία αλλαγής, ευκαιρία ανάστασης. Δεν είναι τυχαίο στην Εκκλησία ότι πρέπει να πεθάνεις για να αναστηθείς και πρέπει να χαθείς για να δεις τον εαυτό σου. Πρέπει να τη χάσεις την ψυχή σου για να την βρεις. Επίσης, είπαμε ότι δεν αντέχουμε να δούμε τα λάθη μας και για ένα άλλο λόγο. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να δούμε, δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Μας έχουν εκπαιδεύσει μια ζωή η οποία δεν έχει σχέση με τα συναισθήματά μας, με την επιθυμία μας. Δεν την γνωρίζουμε πραγματικά ποια είναι. Τα περισσότερα σπίτια μεγαλώνουν τα παιδιά χωρίς το δικαίωμα να εκφράζονται, χωρίς το δικαίωμα να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους, πώς αισθάνονται. Με αποτέλεσμα ο συναισθηματικός και ο ψυχικός κόσμος να έχει νεκρωθεί ή να έχει γίνει βουβός, σιωπηλός. Τις περισσότερες φορές είναι άγνωστος και ζωή με τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολύ ότι αυτή η μεγάλη πνευματική κατάσταση της ησυχίας, που λέμε στην Εκκλησία ησυχασμός, είναι δύσκολο στις μέρες μας να βιωθεί. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν έχει μάθει και δεν αντέχει να μείνει ήσυχος. Εμείς όταν λέμε ότι ησυχάζουμε, λέμε δεν θα βγω σήμερα πρώτα, θα μείνω σπίτι να ησυχάσω. Όταν μένουμε σπίτι να ησυχάσουμε, δεν ησυχάζουμε. Έχουμε βάλει τηλεόραση, έχουμε βάλει μουσική. Βλέπω ανθρώπους και στην ενορία τη δικιά μου και γενικότερα ότι το βράδυ για να κοιμηθούν θέλουν ένα ραδιόφωνο ανοιχτό ή μια τηλεόραση να παίζει όλη νύχτα. Γιατί δεν μπορούν να ησυχάσουν. Τους φοβίζει η ησυχία. Στην ησυχία μέσα αναδεικνύονται όλα τα πάθη. Όλες οι προβολές που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναγητής, δηλαδή όλα τα τραύματα στο υποσυνείδητο. Στην ησυχία μέσα μπαίνουν εφιάλτες. Είναι δύσκολο να μείνει στην ησυχία. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και δεν το αντέχουν οι περισσότεροι. Οπότε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πώς θα έρθουμε σε επαφή για να κατανοήσουμε, πώς θα αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας αφού δεν τον γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να μείνουμε σε ησυχία να τον γνωρίσουμε. Γι' αυτό δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες. Λείπουμε πολλές ώρες στο σπίτι. Υπάρχει μια υπερδραστηριότητα διαρκώς, ώστε να μην μείνουμε σχεδόν ποτέ μόνοι μας. Και αν μείνουμε, να υπάρχει μια ασχολία. Ένα τέταρτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η αλλαγή σημαίνει, δηλαδή η μετάνοια, ότι πρέπει να έρθει σε επαφή με τον εαυτό σου και με τον άλλο άνθρωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Διότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εαυτός μας. Δεν έχουμε πραγματικό εαυτό. Είναι ψευδής ο εαυτός μας οι περισσότερες φορές. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε πραγματικά. Και βλέπουμε ότι ακόμη και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και εκεί που πάμε να κάνουμε πνευματική ζωή, δεν είμαστε ο εαυτός μας. Δηλαδή, ο Θεός, για να συναντηθεί μαζί σου, επειδή ο Θεός είναι πρόσωπο, και είναι αληθινό πρόσωπο, είναι το όντως πρόσωπο, και επειδή ο Θεός είναι ζωντανό πρόσωπο, λοιπόν, θέλει ένα ζωντανό πρόσωπο απέναντί του. Θέλει ένα πρόσωπο
να ανοίξει ένα διάλογο. Και εμείς οι περισσότερες φορές δεν είμαστε πρόσωπα, δεν είμαστε προσωπία. Δεν είμαστε ο εαυτός μας. Και μέσα στην εκκλησία φοράμε μάσκες, παίζουμε ρόλους. Αλλά για ένα γέροντας ότι η πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ ωραία, αρκεί να μην την κάνεις ρόλο. Γιατί πολλές φορές υποδιόμαστε το ρόλο του πνευματικού ανθρώπου και το κάνουμε ρόλο την πνευματική ζωή. Πάρα πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Επίσης, δεν είμαστε ο εαυτός μας, γιατί θέλουμε να μιλούμαστε μες στην Εκκλησία. Υπάρχει μια τάση πνευματικής κοινωνοποίησης, δηλαδή όλοι να είμαστε ίδιοι. Ή να διαβάζουμε ένα βιβλίο και να θέλουμε να μιμηθούμε. Ο Άγιος ο Σοφρόνιος, δεν είναι επίσημα Άγιος, αλλά είναι Άγιος, δεν είχε αυτός Άγιο καταταχθεί ακόμη. Ο γέροντας λοιπόν, για να το πιο καλά, ο γέροντας λοιπόν Σοφρόνιος ο Σακάροφ, τι λέει. Λέει ότι ποτέ στην Εκκλησία μη ζητάς να ζήσεις τη ζωή που έζησε ένας Άγιος. Δηλαδή, δεν μπορεί λέει, να επαναληφθεί στη ζωή σου ο βίος του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήπου, του Αγίου Σιλουανού. Δεν γίνεται αυτό, γιατί αυτοί είναι ξεχωριστοί από τον δικό του δρόμο, τη δική του ζωή. Είναι αυτό που λέμε ότι μη ζητάς να ζήσεις τη ζωή σου κάποιος άλλος. Εσύ δεν ζήσεις τη ζωή σου. Εσύ πρέπει να αναλάβεις τη ζωή σου. Και με το Θεό, επειδή λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, επειδή ο Θεός είναι πρόσωπο, τι κάνει. Συνάπτει, λέει, προσωπικές, μοναδικές, ανεπανάληπτες σχέσεις με τον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα δεν μιλείται. Ποικίλει, έχει ποικιλία το Άγιο Πνεύμα. Ένα χαρακτηριστικό του Άγιο Πνεύμα είναι η ποικιλία, η ποικιλομορφία. Δεν επαναλαμβάνεται. Και εμείς θέλουμε πολλές φορές να το κάνουμε παραλείψιμο. Με αποτέλεσμα να χάνουμε τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει κάθε άνθρωπος. Ένα παράδειγμα εντός εισαγωγικών είναι ο παλιός χάρης και στις μέρες μας βλέπουμε ότι αναπτύχθηκε πάρα πολύ να πιστεύουμε όλοι και να θεωρούμε ότι Άγιος είναι μόνο εκείνος ο οποίος έχει διορατικό ή προορατικό χάρισμα. Και όλοι οι άνθρωποι ξεχύθηκαν να βρουν ένα γέροντα που να έχει προορατικό ή διορατικό χάρισμα. Ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναής στην Κλίμακα λέει χαρακτηριστικά: μην ψάχνεις προγνώστες, αλλά να ψάξεις ανθρώπους με ταπείνωση, με αγάπη, με καρδιά, να έχουν καρδιά. Αυτός είναι ο άνθρωπος του πνεύματος. Και τι κάνουμε, εάν ψάχνουμε διαρκώς να βρούμε διορατικούς, έτσι, ακυρώνουμε τα υπόλοιπα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα ακυρώνουμε, ενώ είναι πάρα πολλά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η διόραση, η προφητεία, είναι η φιλοξενία, είναι η φιλανθρωπία, είναι η προσευχή, είναι η εγκράτεια, η αρνότητα, είναι η φιλαλληλία. Πάρα πολύ ωραία τα λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για την ποικιλία των χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Μη πάνε σε Απόστολο, μη πάνε σε προφήτης, μη πάνε σε δάσκη, μη πάνε σε γνώση των χριστιαμάτων. Είναι ένας τεράστιος κατάλογος με πολλά χαρίσματα τα οποία είναι μέσα στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Για να συγκροτείται το σώμα της Εκκλησίας μας. Και εμείς αυτά έχουμε ξεχάσει τα χαρίσματα αυτά. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία επειδή εμείς έχουμε μια πολύ στενόμυαλη και πολύ μικρόνοη αντίληψη περί της αγιότητας. Θεωρούμε ότι ο Άγιος είναι έτσι και έτσι μόνο. Δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Συνήθως πρέπει να είναι μοναχός. Συνήθως όσο πιο μακριά από τον κόσμο είναι, τόσο πιο Άγιος είναι. Συνήθως πρέπει να είναι με ένα συγκεκριμένο, με μια συγκεκριμένη μορφή. Αλλά όμως η αγιότητα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαθύτερο και κάτι πολύ πιο μυστικό, το οποίο αναβλύζει. Το αισθάνεσαι, το νιώθεις και όπως λέει και ο Γέροντας Μακάριος του Μαρουζά, πάει ο νόμος, η αγιότητα δεν βγαίνει στα παζάρια και δεν χτυπάει κουδούνια. Δηλαδή δεν κάνει διαφήμιση η αγιότητα. Τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι επίσης δυσκολευόμαστε πάρα πολύ διότι ο άνθρωπος στη ζωή του δυσκολευόμαστε μετάνοια, διότι ο άνθρωπος στη ζωή τελικά, εάν κάτσουμε και το σκεφτούμε, δεν κάνει αυτά τα οποία καταλαβαίνει ή αυτά τα οποία ενδεχομένως πιστεύει, αλλά τι κάνει. Κάνει αυτά τα οποία αντέχει. Δηλαδή,
Ενώ στο μυαλό μας έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά τι διδασκαλία της Εκκλησίας πολλές φορές, έχουμε διαβάσει την Βιβλία του Μακάρου, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε νεύρα, δεν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, ζήλια, γνωρίζουμε ότι είναι κακό, ας πούμε, ο θυμός του Μακάρου. Παρά όλα αυτά, ας πούμε, όταν έρθει η συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε στο νου μας, αλλά θα κάνουμε αυτά τα οποία αντέχουμε. Αυτά τα οποία, δηλαδή, μας επιτρέπει όλη τη συγκροσύνθεσή μας. Και εκεί, βέβαια, υπάρχει η μεγάλη κατανόηση του Θεού, ο οποίος ο Θεός γνωρίζει τι αντέχει ο κάθε άνθρωπος και τι μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Εμείς απλώς δεν το αντέχουμε αυτό το πράγμα. Και έχουμε μία μανία να είμαστε τέλειοι. Έχουμε μία τελειομανία. Και πιστεύουμε ότι στην πνευματική ζωή πρέπει όλα να γίνουν πολύ γρήγορα και να είναι όλα τέλεια. Δεν πιστεύουμε στην δύναμη που έχει μέσα η πτώση, το λάθος, η αστοχία. Διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και ιδιαίτερα αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων από νεότερες εκδόσεις και όχι τα αρχαία κείμενα, επειδή οι νεότερες εκδόσεις γράφηκαν με σκοπό, δηλαδή μέσα στη διαδικασία της τουρκογραφίας, με σκοπό να τονώσουν πάρα πολύ το φρόνημα των καταπιεσμένων και διωγγωμένων χριστιανών, δείχνουν πάρα πολύ όχι τόσο τα πάθη των Αγίων και τις πτώσεις, όσο τις νίκες. Δηλαδή τι κατάφεραν οι Άγιοι. Εάν όμως πάρουμε τη λαψαϊκή ιστορία, πάρουμε το γεροντικό, πάρουμε την ιστορία της Ερήμου, των μοναχών της Ερήμου και άλλα αρχαία κείμενα ή διαβάσουμε βίους Αγίων αρχαίους μες στα πρωτότυπα κείμενα, τα οποία τα έχουν γράψει μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας, ο Άγιος Λόγος, ο Κόκκινος, ο Άγιος Αθανάσιος και άλλοι πατέρες Εκκλησίας, εκεί θα δούμε ότι περιγράφονται και οι πτώσεις των Αγίων και τα πάθη τους και οι αδυναμίες τους και πώς δεν ξύπνησαν ένα πρωί και ήταν Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξύπνησαν ένα πρωί. Κάποτε έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, έλεγε ότι σε μία παρέα τους έλεγε ότι ξέρετε τι κάτι λέει, έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι ακούνε φωνές, αυτοί οι οποίοι ακούνε ουριακά, βλέπουν σκιές και λένε ότι του δαίμονα αυτά τα πράγματα, εγώ λέω σαν δύο ότι μάλλον οι περισσότεροι, όχι πάντα, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς έχουν προβλήματα νευρολογικά. Και από κάτω ένας ο οποίος τον άκουσε, του λέει γέροντα όμως. Και ο Άγιος ο Αντώνιος όμως άκουγε φωνές. Και τότε ο Άγιος Πορφύριος του λέει το εξής. Λέει ναι, βρε παιδί μου, λέει, ο Άγιος Αντώνιος δεν είναι πάντα Άγιος. Δεν ήταν από την αρχή. Και είναι μια πορεία. Μια πορεία η οποία ακολουθείται. Εάν διαβάσουμε ένα σύγγραμμα ενός Αγίου ανθρώπου όταν ήταν μικρός, νεαρός και διαβάσουμε και ένα όταν ήταν στα τέλη της ζωής του, τελείως διαφορετικό. Γιατί υπάρχει μια πνευματική ενηλικίωση. Μια πνευματική ενηλικίωση την οποία βλέπουμε. Λέει και ο Άγιος Πορφύριος, θα σας κουράσω τον Άγιο Πορφύριο, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία. Και τώρα που μπήκα στην Εκκλησία συγκινήθηκα ιδιαιτέρως, γιατί είδα μια εικόνα μπροστά, μπήκα μέσα είδα μια δεύτερη, μπήκα στη ρόδα μια τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκανα πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Μπήκα στο γραφείο του, πάντα πρέπει και άλλο που πεις. Λοιπόν, και στο διάλογο νομίζω δεν έκανα το μέσα. Οπότε είναι παντού. Και αυτό έτσι με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί έχω τεράστια δυναμία κι εγώ. Και το θεωρώ μοναδικό. Λοιπόν, και μάλιστα τώρα ξεκινήθηκα από μια φορά που πάει στο Άγιο Νόρος και μου είχε πει ένας μοναχός ότι όταν διάβασε το βιβλίο αυτό που είχε εκδώσει η προσωπική μου συλλόγου του Γιώργου Πορφυρίου, ότι επί δύο χρόνια δεν μπορούσε να διαβάσει το βιβλίο, διάβαζε μόνο αυτό. Δεν μπορούσε άλλο το βιβλίο να πιάσει τη σχέση του. Μόνο αυτό, μόνο του λόγου του Γιώργου Πορφυρίου, επί δύο χρόνια συνεχώς. Ναι, κάτι να σα πει τον Γιώργο Πορφυρίου, σε έδωσε σημασία. Πάμε παρακάτω. Τι θα σας πω. Δεν πειράζει, θα θυμηθούμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πούμε ότι τι είναι η μετάνοια τώρα στην Εκκλησία. Αφού είπαμε για ποιο λόγο ο άνθρωπος δυσκολεύεται, να δούμε τώρα και τι είναι η μετάνοια ακριβώς μέσα στην Εκκλησία ή τι δεν είναι μετάνοια. Λοιπόν, η μετάνοια στην Εκκλησία είναι μια μεγάλη επιστροφή και είναι και ένα μεγάλο μυστήριο. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου πότε ενεργείται αυτή η χάρις η οποία ουσιαστικά τον μεταστρέφει.
Ουσιαστικά λέει ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μεγάλη επιστροφή. Πού να επιστρέψει τώρα ο άνθρωπος? Να επιστρέψει στο Θεό. Λέμε ότι μετανόησα και επέστρεψα στο Θεό. Το ερώτημα όμως το οποίο πρέπει να θέσουμε μέσα μας είναι σε ποιο Θεό επιστρέφει κανείς? Ο Γέροντας ο Χρόνιος είναι πολύ πάρα πολύ ωραία ότι ο ψώματα το Θεό καθώς εστί, όπως είναι. Το θέμα είναι ότι σε ποιο Θεό επιστρέφουμε εμείς? Διότι ο καθένας, αν μιλήσετε με 10 ανθρώπους, θα σας πούνε 10 διαφορετικές απόψεις περί Θεού και 10 διαφορετικές αντιλήψεις περί Θεού. Ο ένας τον Θεό τον φαντάζεται, ας πούμε, ως τιμωρό και ευτυχητή, ο άλλος τον ταυτίζει με τον αστυνόμο της πλατείας, ο άλλος τον ταυτίζει με έναν δικαστή, ο άλλος, ας πούμε, τον θεωρεί ως ένα εκτελεστή που κάθε βράδυ και σκέφτεται πώς θα σκοτώσει στην εθνική οδό, σε πόσα παιδιά θα δώσω καρκίνο, πόσους ανθρώπους θα πάω από τη ζωή. Οι αντιλήψεις είναι πάρα πολλές. Και οι απόψεις οι οποίες υπάρχουν και πόσο καθένας προβάλλει. Το Θεό γενικά πρέπει να έχουμε κάνει ένα μπαλάκι στο οποίο πάνω πετάμε εμείς και προβάλλουμε τα δικά μας πάθη. Ένα φοβερό που γίνεται συνέχεια και το ακούμε και μεταξύ μας είναι το εξής. Μαλώνουμε με έναν άνθρωπο, έχουμε πρόβλημα και για να κρατήσουμε εμείς τον τύπο, τον ηθικό τύπο που λέει ότι δεν πρέπει να ορίζεις ή να καταράσεις, πρέπει να καταράσεις, πρέπει να μην κάνει να καταράτε, για να το κρατήσουμε αυτό εμείς και να μην νιώσουμε εμείς εμεσιές και να είμαστε τα καλά παιδιά εμείς, τι λέμε? Σε συγχωρώ, αλλά το Θεό το θες. Οπότε ουσιαστικά μεταφέρεις την κατάρα που θέλει το πεις, την προβάλλεις στο Θεό και κάνεις το Θεό να επιδικείται τους ανθρώπους. Έτσι. Και μάλιστα, αν ακούσεις, μάλιστα, σε μικρό χώρο, σαν χωριό, σε κλειστές κοινωνίες ή στο δικό σου κόσμο. Εάν ακούσει ότι έπαθε και κάτι αυτό τον οποίο μάλωσες, λες, είδες ο Θεός, τον τιμώρησε. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα, για να δούμε πώς προβάλλουμε τα δικά μας τα πάθη στο Θεό. Ενώ στη Φιλοκαλία, άμα ανοίξουν το πρώτο κεφάλαιο, εκεί που έχει λόγους του Αγίου Αντωνίου, λέει εκεί μέσα ότι ο Θεός είναι αμετάκλητος και είναι απλούς. Δηλαδή ο Θεός δεν μεταβάλλεται. Ο Θεός είναι αγάπη πάντα, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμείς δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να βιώσουμε την αγάπη, την παρουσία του Θεού ως αγάπη, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Είναι πάντα αγάπη. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο ο Θεός. Γιατί αυτή είναι η φύση του Θεού. Το δεύτερο είναι μια επιστροφή μεγάλη, την οποία με τη μετάνοια κάποιος στο πραγματικό μας εαυτό. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια να δούμε και να σκεφτούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Ήμουν κάποτε σε ένα κελί στο Άγιο Νόρο στην Καψάλα, εκεί στο Γέροντα Ευθύμιο και περιμέναμε να το δούμε και ήταν ένας επισκέπτης, ένας λαϊκός και πιάσαμε μια κουβέντα περί αμαρτίας και μετάνοιας. Λοιπόν, και είπε μια πολύ σοφή κουβέντα αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει, πάντα ξέρεις πότε λέει τη μετάνοια. Λέω, πότε. Λέει, όταν έρθει ο κορεσμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχεται μια στιγμή στη ζωή μας που αισθανόμαστε αηδία, που αισθανόμαστε ένα αδιέξοδο, που αισθανόμαστε ότι ο τρόπος με τον οποίο ζούσαμε είναι απολύτως καταστροφικός, που αισθανόμαστε ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν γίνεται άλλο, ότι διαρκώς ο τρόπος με τον οποίο ζούμε δεν μπορεί να αναπαύσει τις πραγματικές μας ανάγκες. Εμείς, στον χώρο της Εκκλησίας, όταν ακούμε εντολές του Θεού, οι άνθρωποι που είναι έξω από την Εκκλησία, στροφή στο πρόσωπό τους και νευριάζουν και λένε ότι η Εκκλησία είναι ο με, μη, πρέπει, κανόνες, τον άλλο. Αφού είμαστε μέσα στην Εκκλησία, τις εντολές του Θεού πώς τις εκλαμβάνουμε? Τις εκλαμβάνουμε σαν να είναι κάποιοι νόμοι άνθρωποι, σαν να είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή ότι πρέπει με ένα συγκεκριμένο τρόπο να ζεις, γιατί εάν δεν το κάνεις αυτό θα πάρεις μια κλίση, δηλαδή θα τιμωρηθείς. Είναι μια δηλαδή αποτυχία νομική. Στην πραγματικότητα οι εντολές του Χριστού, δεν είναι ηθικές επιταγές, είναι μια οντολογική αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι ένας τρόπος ζωής που απαντά
στις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Εάν πάμε να πάρουμε μια τηλεόραση, θα μας δώσουμε μετά ένα μάνιμα, δηλαδή κάποιες οδηγίες χρήσεως, όπου ο κατασκευαστής γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει αυτή η τηλεόραση, πόσες ώρες αντέχει να παίζει, πώς πρέπει να συγχρονιστεί καλύτερα, να συγχρονιστεί κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός, ο οποίος είναι ο δημιουργός μας, μέσα στην αποκάλυψη που κάνει με τον Ιησού Χριστό, μας αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής, ο οποίος εάν τον ζήσουμε έχουμε πληρότητα. Ολοκλήρωση. Δηλαδή, όταν ο Χριστός λέει ότι πρέπει να αγαπάμε, δεν το λέει με μία έννοια ηθική, ότι πρέπει, ας πούμε, να είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, οι ηθικολόγοι, ή το να συγχωρούμε. Δεν το λέει με μία έννοια ότι πρέπει να εφαρμόζουμε ένα εξωτερικό κανόνα, αλλά το λέει με μία έννοια εσωτερική, δηλαδή ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται και αναπαύεται στην αγάπη, στη συγγνώμη, στην πίστη, στην ελπίδα. Εκεί αναπαύεται ο άνθρωπος, εκεί ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Και αυτό το αισθανόμαστε. Πας και κάνεις, ας πούμε, μία ελεημοσύνη. Κάνεις μία ελεημοσύνη. Την ώρα που δίνεις αυτό το ελάχιστο πράγμα σε έναν άνθρωπο, ό,τι και αν είναι αυτό, αισθάνεσαι μία πληρότητα μέσα σου. Το πρόβλημα πότε ξεκινάει? Όταν αρχίζεις να το ερμηνεύεις. Δηλαδή, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την αγάπη και βάζεις μέσα το νου και τη λογική, τότε ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί τότε αρχίζεις να περιμένεις ανταπόδοση, αρχίζεις να περιμένεις πράγματα από τον Θεό, από τους ανθρώπους, και εκεί σου χαλάει και εκνευρίζεις και τιμώνεις. Γιατί δεν σου ανταπέδωσε ο Θεός ή γιατί δεν σου ανταπέδωσε ο άνθρωπος αυτός. Αλλά την ώρα που το πράξεις αυτό, αισθάνεσαι μια τεράστια ευλογία μέσα σου. Ένα άπολωμα της ύπαρξης. Το ίδιο και στη συγγνώμη, όταν συγχωρείς, δεν κάνεις κάτι στον άλλο, σε σένα κάνει. Πλαταίνεις μέσα σου. Αισθάνεσαι πραγματικά η χάρη να ρέει στο κορμί σου μέσα. Αισθάνεσαι όλη την ύπαρξή σου να δομείται σε άλλες πραγματικότητες. Μία γλυκύτητα, ρελία, μία χάρης. Το ίδιο και κατά τη διάρκεια της προσευχής και όλων των άλλων αρετών τους οποίους προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Τέλος, για να κλείσουμε κάπου εδώ, δεν ξέρω και πόσο μιλάνε οι ομιλητές, δεν μιλάνε τώρα 40 λεπτά, έτσι λέει, κάπου τόσο. Λοιπόν, να μην σας κουράσω κιόλας. Θα μπορούσαμε να πούμε τώρα κλείνοντας και τι δεν είναι μετάνοια στην Εκκλησία. Να πούμε λοιπόν το εξής, ότι η μετάνοια καταρχήν δεν έχει καμία σχέση να κάνει με τις ενοχές και τις τύψεις. Η ενοχή δεν είναι μετάνοια. Η ενοχή είναι μια κατάρρευση του εγώ. Δηλαδή, πιστεύω ότι είμαι κάποιος, αισθάνομαι ότι έχω φτάσει πολύ ψηλά πραγματικά, αισθάνομαι αυτό που λέμε ότι είμαι σε καλό δρόμο πνευματικό. Αισθάνομαι ότι είμαι καλός άνθρωπος, καλός σύζυγος, καλή μητέρα, καλός υποτακτικός, καλός παπάς, καλός πιστός. Κάποια στιγμή λοιπόν συμβαίνει μια πτώση στη ζωή μου και τι γίνεται? Δεν στενοχωριέμαι γιατί χάλασα τη σχέση μου με τον Θεό. Στενοχωριέμαι που χάλασα την εικόνα μου. Που τώρα δεν είμαι αυτό που πίστευα ότι είμαι. Γιατί εγώ φαντασιωνόμουν ότι είμαι ο Γιώργος Παΐσιος, ας πούμε. Εγώ φαντασιωνόμουν ότι είμαι η ουσία στην κριτική που διάβασα στο βιβλίο. Εγώ φαντασιωνόμουν, ας πούμε, ότι είμαι ο Τάδε. Μια φαντασία, πολύ το έχουν αυτό, πάρα πολύ. Διαβάζοντα το Γιώργο Παΐσιο και μετά, ας πούμε, τους βλέπεις ότι θέλουν να το μιμηθούν και λένε τα πράγματα που παίρνει και αυτός. Έτσι, προσπαθούν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Το οποίο αυτό στην πνευματική ζωή δεν είναι σωστό. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι η ενοχή είναι όταν στραπατσάρεται το προφίλ μας. Αλλά η πνευματική ζωή είναι το αντίθετο. Η μετάνοια είναι το αντίθετο. Να στραπατσάρεις το προφίλ σου. Να χαλάσεις την εικόνα σου. Να μην σε νοιάζει η εικόνα σου. Να βγεις ξαβάλωτος. Όχι με τα άρματα πάνω των αρετώσεων των εισαγωγικών. Όχι με την έπαρση, την αλαζονία. Αλλά με την ταπείνωση. Αυτή είναι η δύναμη μέσα στην Εκκλησία της Νομικής Ζωής, η ταπείνωση. Εμείς λοιπόν πάρα πολλές φορές θέλουμε να κτίσουμε ένα πάρα πολύ καλό όνομα. Και αν αυτό δεν το καταφέρουμε στην κοινωνία, πάμε να το καταφέρουμε μέσα στην Εκκλησία. Να καταξιωθούμε στον χώρο της Εκκλησίας, να γίνουμε όνομα. Να λένε αυτός είναι ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος.
Αυτός ένας καλός χριστιανός. Αυτό όμως ουσιαστικά εμάς τους ιδίους δεν μπορεί να ήταν πολύ καλά, για εμάς δεν έχει καμία αξία. Άρα λοιπόν η μετάνοια έχει μέσα το κλάμα και το δάκρυ, αλλά δεν το έχει ως μία ενοχή. Ούτε ως ένα φόβο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους στην Εκκλησία και στην πνευματική ζωή που έχουν μπερδέψει την νύχση με τη θλίψη. Δηλαδή έχουν μπερδέψει την πνευματική ζωή με την κατάθλιψη. Ο Άγιος Προφήριος έλεγε πάλι ότι άλλο πράγμα είναι η μετάνοια και άλλο πράγμα είναι η μελαγχολία. Άλλο να κλαίς για τις αμαρτίες σου και άλλο να έχεις πάθει κατάθλιψη. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι υπάρχει ένα προφίλ το οποίο δημιουργείται γύρω από τον άνθρωπο που κάνει πνευματική ζωή, ότι πρέπει να τα μάθει να είναι κάπως, το περπάτημά του να είναι κάπως, να κάθεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να τρώει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να οδηγεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Αυτό το και πάντα λένε έτσι, εσωστρεφής, κλειστός, φοβικός. Αυτό όμως πολλές φορές μπορεί να είναι μια πολύ ωραία παραγωγία. Χειρότερη μια ωραία κατάθλιψη. Αντιθέτως, ο άνθρωπος του Θεού είναι ο χαρούμενος άνθρωπος. Ο Γέροντας Ημεριανός, ο Σιμωνοπετρίτης, έλεγε ότι ο χριστιανός είναι καταδικασμένος να είναι χαρούμενος. Και στοιχείο της πνευματικότητας είναι η χαρά, δεν είναι η θλίψη. Γιατί μπορεί να κάνω αμαρτίες, ναι. Μπορεί να έχω αστοχίες, ναι. Αλλά όμως γνωρίζω ότι στην Εκκλησία υπάρχει ένας Θεός ο οποίος με αγαπάει πάρα πολύ. Και ξέρετε κάτι, στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος, αλλά επειδή με αγαπάει κάποιος. Έχει τεράστια διαφορά. Στην Εκκλησία δεν σώζομαι επειδή είμαι κάποιος, αλλά επειδή κάποιος με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν σώζομαι επειδή με έχω καπατσοσύνη, επειδή είμαι ικανός, επειδή τα κατάφερα και κέρδισα με τις αρετές μου τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος δεν είναι κατάκτηση, ο Παράδεισος είναι δώρο. Είναι δώρο. Οπότε στην Εκκλησία μέσα δεν μπορεί να υπάρξει απογοήτευση. Δεν μπορεί να απελπιστείς. Διότι δεν στηρίζεσαι σε σένα ή στα συναισθήματά σου. Στηρίζεσαι σε μία αγάπη που είναι πάνω από σένα, η οποία σε αγκαλιάζει, σε συγχωρεί, σε συνέχει, σε παίζει μέσα, σε στηρίζει. Κι ας είσαι χάλια τελείως. Κι ας έχεις αποτύχει τελείως. Και ας είσαι ο τελευταίος όλων. Εκείνος σε αγαπάει. Αυτό σε σώζει στην Εκκλησία. Δηλαδή, στην Εκκλησία μας σώζει η αγάπη του Κυρίου. Δεν μας σώζουν τα δικά μας ατομικά κατορθώματα. Αυτός είναι ο Προτεσταντισμός. Και πολύ εγωισμός μέσα. Πάρα πολύ εγωισμός. Να πιστεύει κανείς τα δικά του κατορθώματα και όχι στην αγάπη του Θεού. Οπότε αυτό το θυμόμαστε, ότι δεν σωζόμαστε επειδή είμαστε κάποια, επειδή μας αγαπάει κάποιος. Το τελευταίο που θα σας πω είναι ότι υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο φέρνουμε συνέχεια, εάν τελικά μέσα στην Εκκλησία μπορούν να ξεπεραστούν τα πάθη μας και να εξαλειφθούν, δηλαδή να χαθούν. Είναι κάποιος θυμώδης άνθρωπος, εάν μπορεί να γίνει πρόβατο που λέμε. Είναι κάποιος ο οποίος, ας πούμε, έχει το πρόβλημα της κορνείας, της πλατνίας, εάν μπορεί να γίνει αγνός και καθεξής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης και όλοι οι πατέρες είναι κάτι πολύ φοβερό, πολύ ριζοσπαστικό, πάρα πολύ σπουδαίο εάν το καταλάβουμε, ότι τα πάθη ποτέ δεν ξεπερνούνται, αλλά τι κάνουμε, μεταμορφώνονται. Στην Εκκλησία τα πάθη μεταμορφώνονται. Δεν ξεπερνούνται, δηλαδή το αρχικό στοιχείο, το πυρηνικό στοιχείο κάθε ανθρώπου, κάθε προσωπικότητας δεν αλλάζει. Οι δυνάμεις όμως, οι ψυχικές δυνάμεις που κρύβονται πίσω από το πάθος, αυτές μεταμορφώνονται και βρίσκουν τη σωστή της οδό και εκδήλωση. Τι είναι το πάθος? Το πάθος, λέει ο Γέροντας Ημεριανός ο Σιμωνοπετρίτης, στην πραγματικότητα είναι το υποκατάστατο της παρουσίας του Θεού. Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος δεν ζει τη χαρά του Κυρίου, βρίσκει ψευτοπράγματα με τα οποία αναπαύει και ξεγελάει τον εαυτό του. Οι δονές του κόσμου, με τις οποίες ξεγελάει τον εαυτό του. Ψεύτικα, υποκατάστατα δηλαδή της παρουσίας του Θεού. Τι είναι το πάθος?
Το πάθος είναι μια δύναμη της ψυχής η οποία δεν εκφράστηκε σωστά, δεν βρήκε το σωστό της δρόμο. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, της οποίας την γιορτάζουμε και αύριο, ποτέ δεν έπαυσε να είναι μια ερωτική γυναίκα. Δηλαδή, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, διαβάζει το βίο της, αυτή η μεγάλη πόλη, η μεγάλη πόλη της, φοβερή, αλλά διαβάζει το βίο της, αυτή ούτε λεφτά δεν ήθελε. Και στα Ιεροσόλυμα πήγε, γιατί είδε πολλούς άντρες και μπήκε μέσα στο καράβι που πήγε στα Ιεροσόλυμα. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα έντονο ερωτικό πάθος. Δηλαδή είχε μια έντονη ερωτική δύναμη, ένα ερωτισμό έντονο. Αυτό το πάθος της ποτέ δεν ξεπεράστηκε ή χάθηκε. Τι έκανε όμως? Με τη χάρη του Θεού μεταμορφώθηκε σε αγάπη και έρωτα Χριστού. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι το θυμό σου, αντί να το στρέφεις στον άλλον άνθρωπο ή στον εαυτό σου, στρέφεται στα πάθη και στον διάβολο. Αλλά ο θυμός δεν μπορεί, είναι συνέστημα, κάπου θα πάει. Το πρόβλημα δεν είναι τα συναισθήματά μου, δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι αν αισθάνομαι εγώ θλίψη, αλλά τι την κάνω με θλίψη. Το πρόβλημα δεν είναι αν εγώ θέλω να κλάψω, αλλά τι κάνω με το δάκρυ, με την υπόθεση αυτή. Δεν είναι πρόβλημα τα συναισθήματα, αλλά πού το αγωγικό, πού με πάνε αυτά τα πράγματα. Η Ιωσία λοιπόν η Μαρία η Αιγυπτία μεταμόρφωσε το πάθος της. Πήρε αυτή τη δύναμη, την ψυχική, από εκεί που είχε ελοξοδρομήσει και είχε πάει σε μια κατεύθυνση αρνητική, την έτρεψε σε ένα θετικό προσανατολισμό. Την έκανε από έρωτα της πορνείας και της λαγνίας, έρωτα Χριστού. Και έφτασε στην αγιότητα. Αυτό κάνουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, αυτό το μυστικό της μετάνοιας. Και να ξέρουμε ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο που υπάρχει εδώ πέρα και πρέπει όλοι να το προσέξουμε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, το λέει τον 4ο αιώνα, οπότε ας πούμε, και σήμερα προσπάθως τον αιώνα τώρα το είπαν οι ψυχαναλυτές αυτό το πράγμα. Ενώ το έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είναι ο μεγαλύτερος ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, γι' αυτό και την κλίμακα τη μεταφράζουν στη Γαλλία, στα πανεπιστήμια της ψυχιατρικής και σε σχολές ψυχαναλύσεως, γιατί είναι απίστευτο βιβλίο το πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ύψη που είχε κάνει, είχε καταλάβει τις κρυφές κινήσεις, τις ενδόμιχες κρυφές κινήσεις του ανθρώπινου ψυχισμού. Τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα, τι κρύβεται πίσω από τις πράξεις ενός ανθρώπου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, πολλές φορές λέει, δίνουμε τις κακίες μας με αρετές. Συγκλονιστικό αυτό. Πολλές φορές στην πνευματική ζωή δίνουμε τις κακίες μας με αρετές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Δηλαδή, ας δώσουμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αποθυμένη επιθετικότητα, την οποία τη συσσόρευσε στα πρώιμα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια. Απέναντι στο πατρικό πρότυπο ή στην μητέρα. Ή και στην κοινωνία, ενδεχομένως. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν του δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσει το θυμό που έχει μέσα. Διότι όπως είπαμε, δεν είμαστε μια κοινωνία που ανέχεται την έκφραση των συναισθημάτων. Δεν δίνουμε το δικαίωμα στον άλλο να εκφράζεται ελεύθερα. Οπότε η αποθυμένη οργία είναι. Στην εφηβεία λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, το πιο πιθανό είναι ή να κάνει μια κατάθλιψη που ουσιαστικά είναι ο αποθυμένος θυμός που γίνεται αυτοενοχή, δηλαδή αρχίζει όμως να τιμωρεί τον εαυτό τον ίδιο, ή θα γίνει μια εκδήλωση εξωτερική έξω τον εαυτό που θα αρχίσει ένα παιδί να είναι, να έχει μια ας πούμε παραβατική συμπεριφορά, να σπάει στο γήπεδο, ο χουλιγανισμός, να σπάει βιτρίνες, στα σχολεία να κάνει bullying, να γενικότερα να έχει μια επιθετικότητα και έξω, δηλαδή να την εξωτερικεύει. Αυτό λοιπόν το παιδί κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μπει στον χώρο της Εκκλησίας. Εάν λοιπόν δεν βρεθεί ένας πνευματικός, ο οποίος θα τον οδηγήσει σωστά, τι θα γίνει εκεί πέρα? Αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος, μπορεί και μεγάλη σε ηλικία, θα κάνει μία μετάλλαξη. Δηλαδή αυτό που έλεγε ο Λακάν στην ψυχανάλυση, θα κάνει μία μετονυμία, θα μετονομάσει το πάθος του με έναν άλλο τρόπο. Θα πάρει την επιθετικότητά του και θα την βάλει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και θα την κάνει. Εκεί που κυνηγούσε στο γήπεδο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σε πέτρες, θα κυνηγά τους Ιακωβάδες,
θα κυνηγάει τους αιρετικούς, θα κυνηγάει τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη, μαλώνει με τους πάντες, τα ξέρει όλα αυτός, επιθετικός, ερεστικός, μειώνει τους άλλους, αυστηρός, ειδικολόγος. Γιατί ουσιαστικά η επιθετικότητα δεν έχει γιατρευτεί, απλώς έχει μεταλλαχθεί. Το πάθος που έκανε μια μετάλλαξη δεν υπήρξε μετάνοια πραγματική, που σημαίνει μια εσωτερική αλλαγή. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Διότι αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά. Εάν το θέμα σε αυτό, θα σας έλεγα πάρα πολλά παραδείγματα πώς η κατάθλιψη μεταλλάσσεται μέσα στην πνευματική ζωή και μπορεί να παρουσιαστεί με άλλο πρόσωπο. Πώς η ζήλια, πώς πολλά πράγματα. Ο εγωισμός, τι πρόσωπα παίρνει μέσα στην πνευματική ζωή όταν δεν θεραπευτεί. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η μετάνοια είναι ένα γεγονός το οποίο δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή μας. Γιατί για την Εκκλησία μετά είναι ισόβιο γεγονός. Δεν τελειώνει ποτέ. Γι' αυτό και βλέπουμε στο βίο του Αγίου Παχωμίου ότι την ώρα που ο Άγιος Παχώμιος είναι έτοιμος να παραδώσει την ψυχή του, εκείνη τη στιγμή του λένε τα πνευματικοπαίδια του γύρω που μαζευτεί άλλη μοναχή, του λένε γέροντα. Βλέπουμε το πρόσωπό σου και λάμπησε, βλέπουμε τις έτοιμες να παραδώσει την ψυχή σου στο Θεό. Τι βλέπεις, τι γνωρίζεις. Και τότε αυτό σου λέει, ότι σας λέω αλήθεια ότι ακόμα δεν έχω βάλει αρχή μετανοίας. Έτσι. Αυτό δεν είναι ηθικολογία. Σημαίνει ότι έχει πλήρη επίγνωση ο Άγιος της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος έχει μία τάση προς την αμαρτία και προς το λάθος. Γι' αυτό και δεν είναι φοβερό ότι είμαστε αμαρτωλοί. Το φοβερό είναι ότι είμαστε αμετανόητοι. Δηλαδή, το να είσαι αμαρτωλός δεν είναι κατηγορία. Δεν είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, η φύση του μεταπτωτικού ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτό είναι. Είναι ελλειπής. Έχει το θάνατο μέσα του, έχει την έλλειψη. Δεν είναι ολόκληρος. Θα γίνει ολόκληρος τα έσχατα. Άρα, λοιπόν, δεν είναι φοβερό. Μερικοί μέσα στην Εκκλησία έχουν ένα τρομερό φόβο της αμαρτίας, δηλαδή μία αμαρτοφοβία. Φοβούνται πάρα πολύ τα πάντα. Να μία άλλη μετάλλαξη, έτσι, του φόβου τους, τον οποίο τον βάζουν στην αμαρτία, ας πούμε. Ενώ ένας φόβος πίσω, πιο βαθύς φόβος. Γιατί η προσοχή δεν είναι ο φόβος της αμαρτίας, είναι ο φόβος βαθύτερος. Απλά τον λένε αυτή την αμαρτία. Το πρόβλημα δεν είναι η αμαρτία, γιατί θα αμαρτήσεις. Η Αγία Γραφή λέει ότι και μία μέρα μόνο να ζήσει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Το θέμα είναι η μετάνοια, δηλαδή το πώς μπορεί να βρεις την αγάπη του Χριστού. Όχι το πώς, ας πούμε, δεν θα πέσεις. Θα πέσεις. Το θέμα είναι πώς θα βρεις αυτή την αγάπη του Χριστού. Λοιπόν, κάπου θα σταματήσω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει την υπομονή να με ακούσετε. Και ζητώ συγγνώμη για τις παραλήψεις που σας έχω κάνει. Πρώτον, θα ψάχνουμε όλη μέρα και όλο τον υπόλοιπο χρόνο για αυτά που είπατε. Και δεύτερον, δεν φτάνει ο χρόνος μέχρι το Πάσχα για όλους τους ανθρώπους και την εξομολόγηση. Οι αλήθειες όμως είναι αυτές που μας οδηγούν σε μια ζωή, στη ζωή, στην αληθινή ζωή. Δηλαδή, αυτά που μας λέει ο Πατήρ Χαράμενος, μυρίζουν ζωή, μιλάνε για τη ζωή μας. Ανακαλύπτει κανείς ότι υπάρχει μια ζωή, την οποία εμείς ακόμα δεν την γνωρίζουμε ίσως, και μιλάμε για την επιβίωση, για την καθημερινότητα, στην οποία εμείς απλώς κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι πολλές φορές κάθα πνευματικά, δίθεν πνευματικά. Ανακαλύπτουμε σιγά σιγά μέσα από την ζωή της Εκκλησίας μας και από τους ανθρώπους που δίνει ο Θεός να έχουν αυτή την θεώρηση των πραγμάτων όπως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, όπως ο Πατήρ Χαράμενος, τον οποίο γνώρισα όταν πήγα εκεί τον πατέρα Ανδρέα τον Βρονάνο. Ανακαλύπτει κανείς μια συνέχεια η οποία είναι αλυσίδα, ένας δρόμος, τα πάντα κάποιος στον δρόμο. Ένας δρόμος που σε οδηγεί στη ζωή. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο δρόμος. Είναι πολύ ωραίος, προσέξτε, όχι με τον ρομαντικό
με τη ρομαντική έννοια, να πάρει πολύ ωραίος, γιατί ανακαλύπτεις επιτέλους ότι υπάρχει ζωή, ότι μπορείς να ζήσεις, ότι μπορείς να ζήσεις να βρεις τον εαυτό σου, τον αληθινό, να βρεις τον αληθινό Θεό, να βρεις αλήθεια αυτό που έδωσε ο Θεός ως μεγάλο δώρο, τη ζωή του Θεού, την αγάπη. Αυτό λοιπόν είναι το δώρο που μας κάνει σε εμάς η χάρη του Αγίου Παντελεήμωνα. Θεωρώ ναι, η χάρη του Θεατικού Θεού, ο Χριστός μας που είμαστε στην περίοδο της Αραχωστής και μας κυνηγάει για να τον βρούμε, είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ, ο Έλεος, Κύριε, καταδιώξε με πάσα στα σημεία της ζωής μου. Μας το κάνει δώρο μέσα από αυτή την ωραία καταδίωξη, μας κάνει δώρο αυτό το αποψινό. Εγώ δεν θέλω να σταματήσει εδώ ο πατήρ Χαράλαιος, αλλά θα σας παρακαλέσω πολύ να βάλετε ερωτήσεις. Όσο μπορούμε να εξαντλήσουμε μέσα στις ευγένειες, γιατί όμως την πρεσβυτέρα θα πρέπει να εξπέρσουν πάλι στον πύργο Βατσίου. Έχουν πολύ δρόμο μπροστά. Αλλά και εμείς έχουμε πολύ δρόμο και ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο σε αυτόν τον δρόμο. Είστε δικό σας να φτάσετε πίσω, αλλά γνωρίζοντας ότι θα φτάσετε πιο σύντομα, το γνωρίζετε ότι εδώ που ήρθατε μας βοηθήσετε στο δικό μας τον δρόμο. Και θα έχετε χαρά να φτάσετε πιο σύντομα. Αλλά και εμείς θα έχουμε και θα βοηθώ, αλλά την αλήθεια που εσείς την αγγίζετε με τον δικό σας τον ειλικρινή, τον τίμη, τον έγινο. Σας παρακαλώ να βάλετε ερωτήσεις για να βοηθούμε σε αυτόν τον δρόμο. Τον δρόμο του καθενός, ο καθένας είπε από την Παράδειγος. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε έναν συγκεκριμένο δρόμο, να είμαστε όλοι πατήρ Πορφύριος, πατήρ Παΐσιος. Ο καθένας μέσα από τον δικό του δρόμο. Και έχει τις δικές του απορίες. Και τα δικά του τα συμπλέγματα και τα μπερδέματα και εγώ τα δικά μου και ακόμα περισσότερα από εσάς. Με τις ερωτήσεις, πιστεύω ότι κάποια από αυτά θα πάνε βαθύτερα μέσα μας. Σας παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσεις, να κάνετε. Ιωάννη. Καλησπέρα. Δυνατά να σας ακούω. Αυτό ακριβώς που λέω από τους πάγους, δηλαδή το ορίζεστε και μην ανατάνετε, φανερώνει το εξής, ότι σέβεται ο Απόστολος το συνέστημα του ανθρώπου, δηλαδή το θυμό. Ο θυμός είναι συνέστημα. Έτσι, το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Όπως σου λέει ο Γιλς, τι είναι αμαρτάνεται, δηλαδή πρόσεξε πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το συνέστημα, τι θα το κάνεις αυτό. Γιατί αν το συνέστημά σου αυτό σε κάνει να σκοτώσει ένα σκοτσιλό, ένα θέμα αυτό. Έτσι. Αλλά όμως την άλλη πλευρά για να υπάρχει πρέπει να εκτονωθεί. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Χριστός μπαίνει στον λαό μέσα και τον βλέπουμε να οργίζεται. Δηλαδή πιάνει τα μαστίγια, να πηγαίνει στα τραπέζια. Ναι. Αλλά το κάνει αυτό απαθώς. Δηλαδή το κάνει χωρίς να έχει μίσος στα πρόσωπα, χωρίς να έχει επάρκεια. Το κάνει για να νοθετήσει, για να διδάξει, για να βοηθήσει. Το ίδιο στους δύο στον Αγίο που βλέπουμε, έτσι. Απλά εδώ θέλει μια διάκριση πάλι, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλοντας να κάνουν την επιθετικότητά τους, δανείζονται από βίους του Αγίου κάποια περιστατικά για να εκφράσουν βία. Δηλαδή, μου λέει κάποτε ένας ότι ήμουν αδύο σε ένα λεωφορείο και κάποιος, ας πούμε, είπε κάτι για την Εκκλησία και τότε έχω ένα χαστούκι. Αυτός τώρα για να έχει ίση τη συνείδησή του ότι αυτό που έκανε είναι θεάρεστο, θυμήθηκε τώρα το βίο του Αγίου Νικολάου που είχε χαστούκι σε όλο τον Νικόλαο, θυμάστε το βίο του, έτσι, κάποιο ενεργητικό στο στόμα σου. Και αλλά τον λέει πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο έκανε. Και να ισχύει τη συνείδησή του, ναι, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ότι ο Άγιος Νικόλαος όταν το έκανε, το έκανε απαθώς, χωρίς εμπάθεια. Ενώ εμείς κατά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ για τον εαυτό, θα το κάνουμε με εμπάθεια.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι το συναίσθημα δεν μπορεί να καταπιεστεί, πρέπει να εκφραστεί εφόσον υπάρχει και ήρθε. Έτσι. Αλλά όμως χωρίς να πέσουν σε αμαρτία. Ένα παράδειγμα μόνο θα πω, πήγε πάνω σκάλι ο Βίτσπε σε μια καφετέρια και σα ενοχλεί το τσιγάρο. Σα ενοχλεί εσά. Εάν πάρει τον άλλο που καπνίζει δίπλα και του πει ότι. Και εσύ νευριάζει, αρχίζει να νευριάζει την παρά. Εάν πάρει τον άλλο και του πει ότι είσαι αλήτη, δεν τρέπεσαι, παλιά που καπνίζει, που κάθεσαι στο μέσο με του ανθρώπου, αυτό που κάνει είναι ανήθικο και έτσι μετά, ουσιαστικά την οργή σου και έχει πέσει αμαρτία. Εάν πα να σκεφτεί ότι κοίταξε να δει αυτό που κάνει με νοπλή, δεν μπορώ. Πνίγομαι εδώ πέρα, δεν είναι δικό σου το θέμα, είναι δικό μου το θέμα, αλλά σε παρακαλώ πρέπει να το σεβαστείς αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια καλή έκβαση και διαχείριση του συναισθήματος, του θυμού που έχεις μέσα σου. Έτσι. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή μπορούμε να το βάλουμε, κατά τη στοιχεία. Ότι ο θυμός θα υπάρξει, αλλά πού το πας το θυμό, το πας να δει του αδελφού σου, να το πας να δει τον πάθρο σου, να το πας να δει τον αστοχιό σου. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δίνει μια δυνατότητα να διαχειριστούμε το συναίσθημα, δηλαδή το σέβεται το συναίσθημα. Άλλη ερώτηση. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να μας πείτε για την κατάθλιψη, επειδή τώρα στην εποχή μας είναι πολύ διαδεδομένη. Με λίγα λόγια, να μην σας κουράσουμε πολύ, πώς μεταλλάσσετε στον χώρο της Εκκλησίας την κατάθλιψη, επειδή το αναφέρατε λίγο, αν μπορούσατε να μας το. Κοιτάξτε τώρα, εάν υπάρχει μια, ας πούμε, καταθλιπτική προδιάθεση έναν άνθρωπο, έτσι, ή ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει στοιχεία αυτό που ονομάζουμε στην ψυχανάλυση καταθλιπτικής προσωπικότητας και μπει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αντί αυτό, όπως αναφέρει ο Άγιος Προφήτης, προσπαθήσει να το θεραπεύσει και να βρει τη χαρά μέσα, και το Χριστός είναι χαρά, θεωρεί ότι δεν κάνει τίποτα πάνω γι' αυτό, απλά χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών πλαστές μορφές πνευματικότητας για να το μεταλλάξει στην αρετή. Δηλαδή, αυτή τη μελαγχολική διάθεση λέει παραδείγματος χάρη ότι τα πάντα είναι μάτια. Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας λέγανε ότι υπάρχει μια ματαιότητα στον κόσμο, δεν μιλούσαν για μια ματαιότητα στην ομορφιά του Θεού. Δηλαδή, το να χαιρέσει τα λουλούδια, το ίδιο βασίλεμα, τη φιλία, τη σχέση, το φαγητό, το πάνι. Ο Άγιος Προφήτης τι λέει. Ο Άγιος Προφήτης τι λέει, λέει ότι τα πάντα να τα χαίρεστε. Τη θάλασσα, το μπάνιο, το φαγητό, το ίδιο βασίλεμα, το περπάτημα στο δάσος, τα πάντα να τα χαίρεστε. Δεν δηλαδή, η ματαιότητα στην Εκκλησία έχει να κάνει τότε, δηλαδή μη κολλήσεις σε αυτό και πεις ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή μου, μη το ειδωλοποιήσεις, μη το απολυτοποιήσεις. Μην πιστεύεις ότι από αυτό το πράγμα θα βρεις πληρότητα μέσα σου. Από το φαγητό, από το σεξ, από την εξουσία, από τη δύναμη, από το γεμπασμό, τη φυσιολατρία, δεν ξέρω. Μην το ιδεολοποιήσεις αυτό το πράγμα. Να το χαρείς, αλλά μην το ιδεολοποιήσεις. Η ματαιότητα λοιπόν των πατέρων έχει να κάνει το γεγονός ότι δεν απολυτοποιούν τα χτιστά παράδειγματα, δηλαδή του κόσμου, της πραγματικότητας. Δεν τις καταργούν όμως. Οπότε μπαίνει κάποιος ο οποίος έχει μια καταθλιπτική διάθεση και δεν του αρέσει τίποτα. Το καταθλιπτικό δεν του αρέσει κάτι. Είναι μουρμούρες, είναι μίζερος. Δεν φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά όλα του φταίνε, όλα του φορμάνε, δεν τον αναπαύει τίποτα. Έχει μια διάθεση, ας πούμε, η οποία δεν μπορεί πουθενά να βρει νόημα. Και αυτό το πράγμα, αντί να το δει σαν μια έκφραση της ασθενείας του, το μετονομάζει σε αρετή και λέει ότι τα πάντα είναι μάταια, ότι εγώ δεν πιστεύω στη ματαιότητα, ότι εσείς είστε κοσμικοί άνθρωποι, εγώ πνευματικός άνθρωπος, δεν θέλει να πάει πουθενά, δεν θέλει να κάνει καμία παρέα, δεν θέλει να γελάσει. Γελάει οι άλλοι άνθρωποι, θεωρεί την αμαρτωλή. Πάνε, ας πούμε, στη θάλασσα, θεωρεί την αμαρτωλή άνθρωποι αυτοί. Και γενικότερα δηλαδή δεν μπορεί να χαρεί τίποτα. Και προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό και μια μεγάλη παγίδα, διότι λέει ο Άγιος Προφήριος ότι για να πάνε στη μεγάλη αγάπη που είναι ο Χριστός, πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μικρές αγάπες. Από τις μικρές χαρές πάμε στις μεγάλες χαρές. Δηλαδή, αν δεν μάθει ο άνθρωπος να αναπαύεται στα μικρά γεγονότα της καθημερινότητας, δεν μπορεί να πάει στα πνευματικά γεγονότα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μίζερος στη ζωή του, δεν μπορεί να βιώσει τη χαρά του Κυρίου μας. Διότι και να έρθει ο Κύριος και να του δώσει τη χάρη του, θα την καταστρέψει μέσα στη μιζέρια που έχει. Αφήστε που δεν θα μπορέσει να τη δει, αλλά θα την καταστρέψει. Θα τη διαλύσει.
Δώστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αυτό που λέμε ψυχιατρικά, αυτή λέγονται χρηστική, συγγνώμη, χειριστικός. Δώστε του λοιπόν κάτι να δείτε ότι θα το διαλύσει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Ή δώστε σε ένα παιδί, ας πούμε, που δεν έχει βιώσει την αγάπη, δώστε του εμπιστοσύνη και αγάπη. Ας πούμε, ένα παιδί το οποίο θυμάμαι το οποίο ήταν τοξικομανής, ας πούμε, του δίνεις εμπιστοσύνη πάρα πολύ, του δίνεις πράγματα, τον εμπιστεύεσαι, τα διαλύει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να την αντέξει. Διότι δεν την γνωρίζει την αγάπη. Δεν την έχει βιώσει για να την αναγνωρίσει. Δεν φταίει το παιδί. Δεν το γνωρίζει το γεγονός αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και στην πνευματική ζωή το ίδιο. Οπότε για να το κλείσω, θεωρώ ότι η κατάθλιψη μπορεί να μεταλλαχθεί με πολλούς τρόπους μέσα στην ανάσταση. Σας είπα ένα παράδειγμα για τη ματαιότητα των πάντων που μπορεί κάποιος να πάρει από τους πατέρες και πίσω από εκεί να κρύψει τη δική του απροθυμία, ακυβεία και τη στιγμή απέναντι στη ζωή την ίδια. Έτσι, καταλάβατε. Ναι. Μου έλεγε μια κοπέλα μέσα στην Αθήνα, είχα κάνει μια ομιλία και μου έλεγε μια κοπέλα, επειδή είπα το περιστατικό, ανέφερα το χωρίο του Αγίου Προφυλίου που λέει όταν πλησιάζει να χέσει το μπάνιο ή τη θάλασσα. Μου λέει η κοπέλα αυτή, ας πούμε, στην ερώτηση της ερωτήσης, μου λέει πάντα μα στο μπάνιο που μπορεί η οφθαλμή μας, η ασκήση μας, να το θέμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε από τη ζωή για να ζήσουμε την πνευματική ζωή. Εμείς αυτό κάνουμε συνήθως. Μέσα στη ζωή θα μεταμορφώσουμε την πραγματικότητά μας. Το θέμα δεν είναι να φύγεις από τη ζωή. Το θέμα είναι μέσα στη ζωή να αποκτήσεις τα μάτια του Χριστού, δηλαδή νου Χριστού, να βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Στην πνευματική ζωή δεν αλλάζει κάτι εξωτερικό. Η ματιά, η εσωτερική αλλάζει τα πράγματα. Περνάς το πρωί από το σπίτι την αυλή σου και βλέπεις ένα τριαντάφυλλο. Και λες, τι όμορφο τριαντάφυλλο που είναι αυτό, το μυρίζεσαι, το χαίρεσαι και φεύγεις. Και γυρνάς το μεσημέρι, κουράζεσαι στη δουλειά σου, ένα αδέρφο, δεν ξέρω τι δουλειά έκανες, και περνάς στα κουμπάκια του τριαντάφυλλου και συνήθως του σπάζει. Γιατί σε νευριάζει το πρωί σου, σε χαρά και το βράδυ δεν νευριάζει. Το τριαντάφυλλο δεν άλλαξε, τριαντάφυλλο ήταν και το πρωί και το βράδυ. Η ματιά σου αλλάζει. Οπότε το θέμα δεν είναι εγώ να κρυφτώ από τη ζωή, είναι πώς θα μπορέσω να μεταμορφωθώ μέσα στη ζωή και να δω τη ζωή σαν να πω λίγο έτσι προφίλες τις σταλαγματιές της παρουσίας του Θεού. Παντού να βλέπω τον Χριστό σε όλους και σε όλους και να χαίρομαι γι' αυτό. Μια ερώτηση ήρθε ο πατέρα Γιάννη. Νομίζω ότι ο Άγιος Πορφύριος μας λέει όχι στους ψυχιάτρους, στους ψυχαναλυτές. Όμως αν κάποιος, όπως μας είπατε μέσα από τις αστροφίες που έχει περιοριστεί και δυσκολεύεται, πού μπορεί να ζητήσει τη θεραπεία, φτάνει μόνο ο πνευματικός? Μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα αυτό θέλει μια άλλη υγεία να κάνει. Εδώ το χρόνο είναι το πρωί που έχει η ώρα. Κοιτάξτε, ο Άγιος Πορφύριος, καταρχήν να ξέρουμε πώς είσαι, εκτός από το βιβλίο της Μονής Χρυσοπηγής, έτσι, το οποίο είναι οι λόγοι του από μελλοντοφωνημένα ομιλίες που έκανε ο ίδιος, όχι ομιλίες, κουβέντες έκανε, τα πνευματικά παιδιά, έτσι, και αυτές τα γράφανε. Τα άλλα βιβλία είναι αποσπασματικά αποφθέγματα. Τι κίνδυνος υπάρχει τώρα εδώ πέρα, τι κίνδυνος? Εγώ, σαν πνευματικός, ο γέροντας, μπορεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να δώσει μια συγκεκριμένη συμβουλή σε έναν άνθρωπο που δεν ισχύει για τον άλλον. Δηλαδή η ποιμαντική είναι τεράστια τέχνη. Μάλιστα ο Μέλλος Βασιλείου λέει επιστήμη επιστημών. Δηλαδή κρίνει τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου, την περίπτωση του κάθε ανθρώπου, τη χρονική στιγμή και δίνει μια κατά τη φώτα του Αγίου Πνεύματος συμβουλή σε μια ψυχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει για όλους. Δηλαδή δεν είναι σαν να το κάνω στο χωριό μου που παίρνουν μια αλήθεια και μοιράζουν όλη γειτονιά ύστερα. Ναι. Λέει, έχω λίγο μια αλήθεια, την πάω σε συμβόλαιο που σου πάει. Την έβαλα, αφού πάω μόνη στη γειτονιά. Το θέμα δεν είναι αυτό, δηλαδή. Και πρέπει να σεβόμαστε, δεν ξέρετε στην εξομολόγηση, είναι σοβαρό αυτό στην εξομολόγηση. Δεν έχει το απόλυτο μόνο ο πνευματικός και ο εξομολογούμενος πρέπει να κρατάει το απόλυτο. Όχι να βγει να πίνει καφέ στην πλατεία και να λέει το πνευματικό του. Και λέει, άρεσε να σου πει αυτά, είμαι μου αυτά. Άρεσε να σου το πέσει, να μου το πέσει. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Διότι για να σου πει εσένα, κρίνει ότι πρέπει αυτό να σου πει. Άρα λοιπόν, ναι, όντω υπάρχουν εκεί στα αποθέματα, στα βιβλία αποθεμάτων του διαβόλου, υπάρχουν μια-δύο φορέ που λέει
για τους θυσιάδους κάτι, αλλά υπάρχουν και σε άλλα σημεία που λέει το αντίθετο, σε άλλες περιπτώσεις. Του στέλνει στον γιατρό, του στέλνει με κατάθεση στον νευρολόγο του καθεξής. Έχει βέβαια και ένα κείμενο ο Άγιος που λέει για την κατάθεση κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Έτσι. Νομίζω όμως ότι αν διαβάσει κανείς το σύνολο του λόγου του, όλο ό,τι κυκλοφορεί και υπάρχει, και πολλά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και θα εκδοθούν σιγά σιγά, εγώ ξέρω πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν εκδοθεί από σοβαρές ανθρώπινες πηγές, θα δείτε ότι η στάση του δεν είναι τόσο απόλυτη. Γιατί ο Γιώργος δεν ήταν απόλυτος. Δεν ήταν απόλυτος ο Γιώργος. Εγώ να κλείσω και να πω το εξής, ότι στην Εκκλησία νομίζω το θέμα αυτό, όποιος έκανε την ερώτηση, το θέμα αυτό το έχει λύσει η Εκκλησία μας με το δόγμα της Χαλκιδόνος, της Τετάρτης Κομικής Συνόδου. Τι είπε εκεί πέρα. Είπε ότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό για εμάς το στην ζωή μας. Ναι, κι όμως σημαίνει πάρα πολλά. Τα δόγματα έχουν δύναμη στην καθημερινή ζωή. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όταν σου λέει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σημαίνει ότι τα πάντα μέσα στην Εκκλησία λειτουργούν θεανθρώπινα, όχι μόνο θεϊκά. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι μόνο με τον Θεό θα πάω. Εγώ δεν παίρνω φάρμακα, εγώ δεν πάω στους γιατρούς, δεν κάνω τίποτα. Ούτε μπορείς να πεις ότι οι γιατροί θα με κάνουν καλά εμένα και δεν θέλω τον Θεό. Είναι μια συνεργεία πραγμάτων. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του, πολύ σκληρός ασκητής, έτσι. Πολύ σκληρός ασκητής. Μεθόδους, πολύ παλαιές μεθόδους χρησιμοποιούσε. Έδαμε με αυτό, του χτυπούσε γραβιά πάνω του, άσκηση σκληρή, σκληρός ασκητής. Λέει λοιπόν σε μια επιστολή του μέσα, συγκλονιστική επιστολή, λέει ότι όσο ήμουν νεαρός, πίστευα λέει ότι όλα θα θεραπεύσω με την προσευχή και την νηστεία. Και όντως λέει, όσο ένα σημείο δεν τα έκανε αυτά τα πράγματα. Ώσπου κάποια στιγμή ο Θεός επέτρεψε μεγάλο πειρασμό ασθενείας για να μάθω την οδό των φαρμάκων και να μάθω την οδό και της επιστήμης. Και έτσι λέει, ταπεινώθηκα και θυμήθηκα λέει τον Άγιο Νεκτάριο, τα πρώτα φάρμακά του, θυμήθηκα τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, την Ολυμπιάδα, την Αφήτρια. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους που ήταν ψυχικά ασθενείς. Πάρα πολλούς Αγίους και αξίζει μια φορά να γίνει ένα ωραίο άνθρωπο. Εγώ είχα ψάξει κάποτε, γιατί εγώ δεν ήμουν καλά μου. Είχα ψάξει κάποτε να βρω λοιπόν ποιοι Άγιοι ψυχικά ασθενείς. Να μην πάρει χωριά λίγο. Και βρήκα αρκετούς. Αξίζει κανείς, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν ενοχές στο θέμα αυτό. Επειδή ακόμη στην Ελλάδα το θέμα των ψυχικών παθήσεων είναι λίγο κλειστό ταμπού θέμα, ναι, αξίζει κανείς να δει. Έτσι, έχουμε τον Ιωάννη Χρυσόστομο με θλίψη, έχουμε την Ολυμπιάδα με κατάθλιψη, την Αγία Ολυμπιάδα, τον Άγιο Παναγή, τον Πλασιά με ψυχοσικά επεισόδια, ψυχοσικός, ο Ιωάννης της Κροστάδης με ψυχοσικά επεισόδια. Έχουμε Άγιους πάρα πολλούς, έτσι. Ο Γρηγόρης ο Θεολόγος. Ο Γιώργης Θαδέος, ο Θεολόγος. Ναι, ο Γρηγόρης ο Θεολόγος του Μελαγχολικούλης. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει, δεν είναι πολύ μελαγχολικός. Γιατί έχει πια κάποια κείμενα, τα οποία ας πούμε είναι τελείως απελπισία, δεν κάνει τη διαβάση της Παναγία μου. Κι όμως μετά από λίγο ξανά έπαιξε την ελπίδα, τη δύναμη. Είναι ένα πολύ ωραίο περιστατικό που πατέρα χαράζονται και αυτό που λέει για τον Γέροντα Παΐσιο. Ότι μιλούσε σε κάποιον άνθρωπο και εκείνος, ενώ ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, του εξηγούσε μερικά πράγματα, εκείνος τα συνήθεια. Και του λέει, παιδί μου, γιατί τα γράφεις αυτά τώρα και δεν με ακούς, γιατί κάτσε τα γράφεις. Λέει, μα να τα πω και σε άλλους ανθρώπους. Λέει, μα άμα τα πας να φτάσεις στους ανθρώπους, θα πάθω κατάθλιψη. Εγώ μιλώ σε σένα για αυτό που εσύ έχεις ανάγκη να ακούσεις. Είναι πολύ σπουδαίο. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ναι, βέβαια και ένα χέρι. Εγώ. Ναι, ναι. Είπατε πάτε νωρίτερα ότι είχε πει ο Άγιος Κοντήριος ότι όταν κάποιος μπορεί να ακούει θορύβους πρώτους, μπορεί να μην είναι θεμονική ενέργεια μόνο, αλλά μπορεί να είναι και κάτι θεμονικό. Έχω διαβάσει ότι ο Άγιος Κορφίλιος έχει πει ότι πολλές φορές πίσω από τα ψυχολογικά προβλήματα κρύβονται δαιμονικές ενέργειες ή πειρασμικά, ας το πω πιο απλά.
δεν μπορώ να το απαντήσω με μια παντισούλα έτσι απλή, είναι λίγο αλήθεια, αλλά τέλο πάντων. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό άλλο νευρολογικό πρόβλημα και άλλο ψυχολογικό. Άλλο ψυχιατρικό φαινόμενο και άλλο ψυχολογικό φαινόμενο. Είναι δύο τελείω διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Ο Γιώργο, αυτό που είπα εγώ, είναι νευρολογικά προβλήματα. Τώρα, στα ψυχολογικά όπου είναι οι λεγόμενε νευρώσει, φοβίε, διαταραχέ πανικού, αγχώδη διαταραχή, ιδιοψυχαναγκασμό, αιμονή, ιδιοληψία, αυτή η κατηγορία δηλαδή. Εκεί τώρα επηρεάζει ο τρόπο ζωή. Ναι, σίγουρα. Επηρεάζει. Βέβαια, έχουμε και κάποια γονιδιακά στον ίδιο ψυχαναγκασμό και στην αιμονή. Έχουμε κάποια γονιδιακά, αλλά γενικότερα είναι ασθένειες. Δεν ασθένειες. Αλλά τέλο πάντων είναι θέματα τα οποία διαμορφώθηκαν με τον τρόπο ζωή, τον αστικό, με τον βιομηχανικό τρόπο. Δηλαδή είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωή. Ενώ η ψύχωση, το ψυχωσικό επεισόδιο, η σχιζοφρένεια που λέμε, ή η μανιοκατάθλιψη δεν έχει σχέση με κάνει με τη ζωή, είναι γονιδιακό. Γι' αυτό και δεν αυξάνεται. Είναι 4% με 7 χρόνια τώρα. Δεν αυξάνεται η ασθενή αυτή, είναι γονιδιακή. Οι άλλες όμως, οι οποίες έχουν να κάνουν τον τρόπο ζωής, το πώς γεννιέται, το περιβάλλον που γεννιέται, οι δομές που παίρνει ένα παιδί, αυτό ναι έχει. Οπότε, πίσω από αυτά, πολλές φορές κρύβονται πάθη. Έτσι, κρύβονται πάθη. Είναι λίγο δυσδιάκριτο, πρέπει να είναι πολύ. Ο πνευματικός πρέπει να έχει μεγάλη χάρη και τη διάκριση των πνευμάτων για να μπορέσει να διακρίνει αυτή τη λεπτή διαφορά. Έτσι. Όμως είναι σημαντικό, διότι μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, να έχει ένα ίδιο ψυχαναγκασμό και να. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι ιδιοψυχαναγκαστικοί άνθρωποι έχουν κάποια κοινά. Ένα βασικό κοινό είναι ότι όταν μπουν σε μια εκκλησία, τους μπαίνουν μέσα πολλές σκέψεις βλάστινες της εικόνας. Βλέπει πάρα πολύ σε μια εικόνα, τους μπαίνει μια ιδέα για την ώρα. Και αυτό τους ταλαιπωρεί, γιατί δεν το θέλουν αυτό. Αλλά αυτό τους μπαίνει και ταλαιπωρούνται και σκάνε και δεν μπορούν, δεν μπορεί να μιλήσουν. Εάν ο πνευματικός δεν το ξέρει αυτό, μπορεί να μπερδευτεί και να πει ότι αυτός έχει ας πούμε. Έχει μια δαιμονοκατοχή, τέλος πάντων. Ενώ ο άνθρωπος καθαρά υπάρχει το πίσω θέμα. Τώρα, πολλές φορές είναι και τα δύο. Δηλαδή, ο διάβολος ποτέ δεν λειτουργεί με ένα υλικό το οποίο δεν υπάρχει. Ο διάβολος τι κάνει, διεγείρει το ήδη υπάρχον πρόβλημά μας. Δηλαδή, από το υλικό μας βγάζει πάθη. Καταλάβω να σας πω. Δηλαδή, πρέπει να έχεις κάτι για να μπορέσει αυτός να το διεγείρει και να το αυξήσει. Δεν μπορεί από μόνο σου να σου δημιουργήσει πράγματα. Γι' αυτό και λέει ο Γιώργο Παΐσιος, τον ευαίσθητο, τον κάνει υπερευαίσθητο. Τον αυτόν που έχει λογισμούς, του γεμίζει λογισμούς. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα υλικό το οποίο αυτός το διαβάλλει, γι' αυτό και είναι διάβολος. Ναι. Εάν τώρα αυτές οι φοβίες, αυτά τα πράγματα είναι σε ένα πρώιμο στάδιο, νομίζω μπορεί ένας καλός πνευματικός να το αντιμετωπίσει. Εάν όμως είναι πολύ οργανωμένες μέσα στον άνθρωπο και έχουν αρχίσει να κάνουν αυτό που λέμε να σωματοποιούνται, να έχουν βγει στο σώμα πάνω, εκεί θέλουν τη βοήθεια της ιατρικής. Καταλάβατε. Αλλά νομίζω ότι είναι και ο διάβολος και τα πάθη μας μια και εμπειρία δαιμονική και το υλικό το οποίο υπάρχει μέσα μας. Γι' αυτό και θυμάστε ο Γιωβάνης, ο οποίος έλεγε όταν πήγαινε κανείς, ας πούμε, δυσκολεμένος, όχι δυσκολεμένο αυτό. Στο ίδιο ότι υπάρχει κάποιο μπέρδε σε μπερδεμένο σε παιδί. Σε μπερδεμένο, γιατί του έλεγε στην παιδική σου ηλικία κάποιο τραύμα, κάτι έγινε στην παιδική σου ηλικία. Το πρόβλημά σου δεν είναι το παθμό, είναι ο πατέρα σου, του έλεγε. Με τη μάνα σου έχει πρόβλημα. Γι' αυτό και λέει ο ίδιο ο Άγιο ότι δύο λεπτομορφέ εξομολόγηση έκανα. Η μία ήταν που έπρεπε ο κόσμο, εξομολόγησε τα πάθη την ευχή, αλλά σε πολλού που έπρεπε να την ανάγκη, καθόμουν να λε την καρέκλα, έβαζα το πετραχίδι και τους άφηνα να μιλάνε και τους έλεγα ξεκινήστε να μου λέτε από την παιδική σας ζωή. Και του έλεγαν όλη τη ζωή τους. Ώρες καθώς δεν έλεγα ζωή τους. Γιατί ήξερε ότι κάπου εκεί υπάρχουν μπλοκαρίσματα μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχουν μπερδέματα. Τεράστιο θέμα, θα το έπρεπε έτσι πολύ. Τι λέω. Χάρηκα πάρα πολύ πάτε που αναφέρατε, αναφερθήκατε στο θέμα της εντροπίας, που είναι μια έννοια που
την ανακάλυψη στα 16 μου, που έχει να κάνει, που με συνεπήρε τότε, που έχει να κάνει με την ενεργειακή κατάσταση, ας πούμε, του κόσμου, η οποία οδεύει σε χαμηλότερα ενεργειακά επίπεδα. Άρα λοιπόν, εκεί κατάλαβα ότι οτιδήποτε θέλεις να συντηρήσεις, πρέπει να το δίνεις ενέργεια και εσύ για να, να μπορέσεις να ανατρέψεις την τάση που έχει να καταρρεύσει. Είτε λέγεται ανθρώπινη σχέση, είτε λέγεται κτίριο, είτε λέγεται ο ίδιος μας ο οργανισμός, ο οποίος και αυτός, αν δεν τον ταΐσουμε, θα καταρρεύσει. Είτε υλικά ενδεχομένως, είτε θερματικά. Όμως, ταΐζοντάς τον, παίρνουμε κάτι από την φύση, το οποίο αυτό που παίρνουμε πάλι αποτελεί έναν τρόπο το οποίο οδηγεί και αυτό στην ίδια τη φύση να υποβαθμίζεται. Δηλαδή, εγώ τρώγοντας φαγητό, το παίρνω από τη φύση και την οδηγώ την ίδια σε κατάρρευση. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω πάνω σε αυτό, σε αυτή την έννοια, γιατί η φυσική μας λέει ότι η ενέργεια, η αρχική με την τελική, είναι πάντα ίδια, δηλαδή υπάρχει αρχή διατήρησης ενέργειας, όμως η ενέργεια πριν και μετά είναι υποβαθμισμένη στη δεύτερη φάση. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να θέσω πάνω σε αυτό είναι κατά πόσο εμείς μπορούμε να τροφοδοτούμε κάποιες καταστάσεις, κάποιες σχέσεις, είτε με τον εαυτό μας, είτε με τους ανθρώπους, είτε με τις εργασίες μας, την οικογένειά μας και λοιπά, με ενέργεια, με δύναμη, προκειμένου να διατηρηθούν και ποιο είναι το όριο να αφήνουν τα πράγματα στη θεία πρόνοια. Δηλαδή το ερώτημα ουσιαστικά είναι πώς μπορούμε να τρέφουμε υγιείς σχέσεις. Μέχρι ποιο όριο μπορούμε να παρέμβουμε στα πράγματα, στις καταστάσεις και στις σχέσεις και στις καταστάσεις γενικά, στον τρόπο που ζούμε και σε ποιο σημείο παρετούμαστε από την προσπάθεια. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, εμείς είπαμε ότι μέσα στο πνευματικό αγώνα υπάρχει μια συνεργία, δηλαδή ούτε όλα μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά ούτε όλα μπορούμε να περιμένουμε από Θεό. Μάλιστα, ο Γέρο Παΐσιος έλεγε ότι αν είσαι σε μια έρημο και δεν έχεις αφήσει νερό, μην περιμένεις ο Θεός να σου βρει νερό, αν εσύ δεν προσπαθείς πρώτα να ψάξεις, να σκάψεις, να κουραστείς και τότε ενδεχομένως, αν δεν καταφέρεις, θα σου το φανερώσει. Οπότε νομίζω ότι από μέρος μας χρειάζεται μια προσπάθεια στα πράγματα. Βεβαίως και κάνουμε πνευματικό αγώνα, βεβαίως και προσπαθούμε. Έτσι. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο και να προσπαθήσουμε σαν άνθρωποι, όσο καλή διάθεση το νιώθουμε, και όσο και αν πούμε εντός εισαγωγικών τα καταφέρουμε, πάντα στις πράξεις μας υπάρχει μια έλλειψη. Αυτό που λέμε εντροπία, γιατί δεν το λέει πτώση. Αυτό έτσι θεολογικά. Δηλαδή πάντα υπάρχει μέσα ένα πτωτικό σημείο. Όσο καλή διάθεση να έχουμε, δηλαδή μία μητέρα. Βεβαίως και θέλει να είναι πολύ καλή μητέρα, αλλά δεν καταφέρει πάντοτε. Ένας πατέρας, ένας σύζυγος, ένας άνθρωπος μέσα στον πνευματικό αγώνα θέλει, διαβάζει το βίο, ας πούμε, ενός, γιατί θέλει να κάνει πράγματα. Έχει όρεξη, αλλά βλέπει ότι μέσα του υπάρχει μια αδύναμη πλευρά, μια έλλειψη, η οποία δεν τον αφήνει να το ολοκληρώσει αυτό. Εκεί πέρα κανείς καταλαβαίνει ότι κάθε αγώνα με απλότητα, αθόρυβα, απαλά πολύ γρήγορα ο φίλος, χωρίς βία, χωρίς ενοχές, χωρίς έτσι να πιέζω τον εαυτό, να τον εξαντλώ τον εαυτό μου και το υπόλοιπο το αφήνω στον Θεό να το κάνει. Έτσι, δηλαδή ο Θεός στην πραγματικότητα δεν ευλογεί τα κατορθώματά μας, την προσπάθεια βλέπει. Το λέει πολύ ωραία το Σκουχεύκη. Λέει ότι τη μέρα της κρίσεως δεν θα κρυθούμε για αυτά τα οποία πράξαμε, αλλά για αυτά τα οποία ποθήσαμε. Γιατί αυτά που ποθούμε στην καρδιά μας είναι πολλά περισσότερα από αυτά που κάνουμε στο τέλος. Ένας άνθρωπος ποθεί πολλά περισσότερα. Ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, που είναι η κουβέντα περιοχής του Γιώργου εδώ πέρα, πριν ξεκινήσουμε, έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Οι πόθη της καρδιάς θα κρυθούν, όχι τα αποτελέσματα. Γιατί πάντα εγώ ποθώ πολλά περισσότερα από αυτά που στο τέλος καταφέρω να πράξω. Αν ο Θεός δεν θα κρίνει την πράξη, θα κρίνει τον πόθο.
εμείς λέμε, επειδή έχει περάσει μια προτεσταντική ηθική μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μια προτεσταντίζουσα ηθική, στα χωριά τα λέμε πολύ απλά, λέμε το κάθε αρνάκι, θα κρυμαστεί το κοδαράκι, δεν ξέρω να το ξέρει πέρα, μα τα λέμε πώ θα φάτσει. Λένε κάτι άλλο, ο καθένα τα έργα και κάνουν άλλο. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είναι έτσι. Και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι τον εαυτό μας, πολλές φορές αισθανόμαστε πάρα πολλά πράγματα για έναν άνθρωπο. Και όμως δεν καταφέρουμε να τα δείξουμε. Δεν τα καταφέρουμε καλά. Ή θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε πάντα σωστοί. Δεν τα καταφέρουμε. Υπάρχει πτώση. Το θέμα λοιπόν είναι να μην πάθουμε. Α, εδώ είναι το εκεί η νεύρωση. Η νεύρωση ξεκινάει από τη μία αποδοχή του εαυτού σου όπως είναι. Η νεύρωση τι είναι, είναι μια προβολή φαντασία. Δηλαδή πιστεύει ότι είσαι κάπως αλλιώς ή θα έπρεπε να είσαι αλλιώς. Δεν αποδέχεις τον εαυτό σου όπως είναι. Ενώ ο Θεός σε αποδέχει. Όπως είσαι, με την πτώση σου, με το λάθος σου. Σε αποδέχει ο Θεός. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Εμείς δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας. Νομίζω λοιπόν ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Κάνουμε μια προσπάθεια χωρίς να έχουμε στην νεύρωση να θέλουμε σε όλα να είμαστε τέλειοι. Ας μην τα κάνουμε και τέλεια πράγματα. Στο τέλος μας ο Θεός. Θέλω να σας ρωτήσω για το Facebook έχει πλέον 1 δισεκατομμύριο και χρήστες. Φαντάζομαι κάποιοι από αυτούς θα είναι Άγιοι ή κάποιοι θα γίνουν Άγιοι. Το 2050 παίζει ας πούμε να από έναν που θα γίνει Άγιος να εκτυπώσουμε τη σελίδα στο Facebook και να είναι ένα, πώς να το πούμε, ένας βίος Αγίου. Αλλάζουν τα πράγματα, οι μορφές αλλάζουν τη ζωή, έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πήγα στο Άγιο Νόρο, ας πούμε, την τελευταία φορά που πήγα, κοίτα τις μονάχες και κάνω όλοι πόλο τσάντας στον νόμο, ας πούμε. Τώρα έχεις ο Βαρουφάκης, ας πούμε, πάει το τσάντας. Και, ας πούμε, είχαν ένα ντύσιμο, λίγο ήταν κάβρο, αλλά έτσι. Φορά το δάσο με εμένα, αλλά είναι πολύ γερό. Αλλάζουν αυτές οι μορφές, θα αλλάξουν. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να έχει ένα υπολογιστή. Ο Απόστολος Παύλος, είδατε τι έκανε για να σπείρει παντού τον λόγο του Θεού. Γύρισε τα σύμπαντα. Φανταστείτε αυτός να είχε αυτά τα μέσα στη διάθεσή του. Έτσι, θα χρησιμοποιούσε η περίπτωση. Το θέμα πάντα στην Εκκλησία του, αυτό νομίζω το έχει λήξει το θέμα αυτή την ερώτηση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν λέει ότι τα πράγματα από μόνος δεν είναι κακά. Η χρήση που κάνουμε είναι τα χάσματα. Δηλαδή το μαχαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο. Να κόψουμε ψωμί, να κόψουμε φρούτα. Αλλά μπορεί να βρει τα σηκώδια λογού. Το θέμα είναι δηλαδή τι χρήση κάνει στα πράγματα. Έτσι. Η χρήση, η θέληση που υπάρχει εκεί πίσω, το θέλημα του ανθρώπου πρέπει να μεταμορφώσουμε. Το θέλημα, όχι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ωραία. Το θέλημά μα τα πράγματα είναι ωραία. Άρα λοιπόν η Αγιώτα νομίζω ότι θα πάρει και μια ζωή. Έτσι άλλος πνευματικό λόγο και αφορμή για να έρθει ο πατήρ Χαράλαμος από το διαδίκτυο το ρίχνουμε. Και επομένως έτσι και οι σύγχρονες μορφές μας βοηθούν πάρα πολύ καλά. Τον πατέρα Ανδρέα τον Κονάλ, που ακούμε συχνά τις ομιλίες του στο διαδίκτυο. Υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες σήμερα και δόξα στον Θεό που μπορούν να χρησιμοποιούνται έτσι ευλογημένοι, να αναλαμβόμαστε και να διευθυνόμαστε και να ξεχνάμε. Να πω αν υπάρχει ακόμα μια τελευταία ερώτηση, γιατί σκέφτομαι την επιστροφή. Μια ακόμα. Και αν πει ναι. Καταρχάς, ευχαριστούμε για το όνομα σας, το θέμα λόγη σας. Και θα δούμε τα πρώτου Αγίου Κυπρίου. Πρώτου Κυπρίου, ναι. Ναι. Το βιβλίο «Δίος και Λόγιο του Γέροντα Πορφυρίου, του Αγίου Πορφυρίου» εκδίδεται από το Τιμονή της Χρυσοχυγής και υπάρχει στο μοναστήρι της Χρυσοχυγής και μπορείτε να το δείτε και στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, στο βιβλιοπωλείο της κυρίας Πετράκης, στα διαδικτυακά. Πολλές φορές φέρνουμε και εμείς εδώ, υπάρχει η κυκλοφορία του βιβλίου. Ναι, Μιχάλη. Τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε όταν μιλάει ο Απόστολος περί γάμου, τι εννοεί το καλό του ανθρώπου, την διεκόσμη άνθρωπο, πρώτα να συνδέεται.
Θα πιάσω μόνο το δεύτερο. Θα σου δείξω κάποιο. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Θα πειράσουμε ένα γράμμα. Τώρα αυτό που είχε απασχολήσει πάρα πολύ, το έχουμε έγραμμος. Δεν ξέρω, αλλά... Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος γενικά στο Ευαγγέλιο μέσα, αυτό είναι ωραία ερώτηση, μα δίνει μια ευκαιρία να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν ο Χριστός λέει ότι πρέπει να αγαπήσουμε σε εχθρούς μας, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει καλύτερα να μην ακουμπήσουμε τη γυναίκα, που λέει εκεί πέρα. Όλα αυτά είναι κάποιες ανώτερες καταστάσεις πνευματικές, ας πούμε, οι οποίες όμως είναι του εσχατολογικού ανθρώπου. Δηλαδή, ο εσχατολογικός άνθρωπος είναι αυτός, δεν είναι ο άνθρωπος του τώρα, ο άνθρωπος της εδώ ζωής. Ο άνθρωπος της εδώ ζωής πάντα θα έχει μία, ας το πούμε, μία αδυναμία να φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και αν φτάνει, θα είναι πολύ ρευστό να ξαναοριστήσει πίσω. Οπότε, ο Παύλος δίνει μία εκδοχή και ένα ανώτερο τρόπο ζωής. Ο οποίος αυτός όμως ανώτερος τρόπος ζωής είναι, προσέξτε, χαρισματικός. Δεν είναι καταναγκαστικός. Δεν είναι ψυχαναγκαστικός. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να κρατήσουμε παρθενία και να γίνουμε ιστερικοί άνθρωποι και να γίνουμε καταθλιπτικοί, ευρασθενικοί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι οτιδήποτε κάνουμε μέσα στην πνευματική ζωή να έχει χαρά. Δηλαδή, όταν παρθενεύεις, έχεις χαρά. Όταν νηστεύεις, έχεις χαρά. Άμα είναι νηστεύεις και να πλακώνεις το ξύλο επειδή δεν σου έκανε γυναίκα στο έντονο, δεν έχει νόημα. Βλέπετε ότι πάρα, όταν ξεκινάει η νηστεία, πάρα πολλοί μας λένε ότι ξέρετε, ξεκίνησε η νηστεία και στο δρόμο στο σπίτι. Έχω νεύρα, έχω αυτό, το έντονο. Και λένε ο διάβολος στο δράσιο. Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά ισχύει και κάτι άλλο. Ότι επειδή μέσα μας οι ίδιοι δεν έχουμε πιστεί για αυτό το οποίο κάνουμε και δεν βρίσκουμε νόημα βαθύτερο στη νηστεία, τι κάνουμε, δημιουργείται μια εσωτερική ένταση. Βλέπετε μια γυναίκα, τη λέει ο Κισάντα, λέει ας πούμε ο γιατρός, ότι πρέπει να κάνεις δίαιτα ή πάνε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς και λιώνουνε. Και άμα τους πει πραγματικά, το κάνουν νηστεία, ζαλίζουν, δεν μπορεί. Πρόβλημα, ναι. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό, γιατί στο ένα, δηλαδή στο εκείνο που θέλει να φτιάξει την ομορφιά της, που θέλει να φτιάξει το σώμα της, βρίσκει ένα προσωπικό νόημα, ένα κίνητρο, το οποίο της δίνει δύναμη να κάνει θυσίες. Στο άλλο, επειδή δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Χριστός, επειδή δεν έχει γνώσει την γλύκα του Αγίου Πνεύματος, δεν παίρνει κάτι, εκτελεί μια εντολή εξωτερική. Οπότε της φαίνεται ανιαρό αυτό το πράγμα. Και δεν το κάνει εύκολα. Κατ' οποίο τρόπο να σας πω δηλαδή ότι αυτή είναι μία φράση του Αποστόλου Παύλου, όπου δεν λέει μόνο αυτό, είναι ολόκληρος λόγος. Λέει αυτό, αλλά παρακάτω λέει όμως ότι μπορεί να θέσει τη γυναίκα του, λέει για τη σεξουαλική ζωή του ανδρογίνου, είναι πολύ καταναγκητικό στη ζωή αυτή. Έτσι. Δηλαδή, απλά παρουσιάζει κάποια σκαλοπάτια της πνευματικής ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε το αντίθετο, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι καλό είναι στη γυναίκα να την πάει άλλη. Αυτές είναι ορολογίες τις οποίες πρέπει να πάμε στην εποχή για να τις καταλάβουμε. Δηλαδή παίρνει σχήματα του λόγου των αντιλήψεων που υπάρχουν στην εποχή και να εκφράσει μια αλήθεια. Έτσι, δηλαδή, άμα πάμε στη Μακεδονία πάνω, πριν μερικά χρόνια τα παιδιά, τα κορίτσια δεν τα λέγανε παιδιά. Όχι, πώς το λένε, συγγνώμη, λέγανε έχω ένα παιδί και ένα κορίτσι. Αυτός που το έλεγε, αυτός που το έλεγε, δεν σημαίνει ότι υποβίβαζε. Ήταν νοοτροπίες αντιλήψεις και όντως στην εποχή που ο Απόστολος Παύλος μιλάει, υπάρχει μια πολύ αρνητική αντίληψη και για τη γυναίκα. Έτσι. Ο Παύλος όμως κάνει τεράστια αντίγματα στο ποσοστό που μπορεί να τα αντέξει και η κοινωνία στην οποία απευθύνεται. Ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται. Εάν σήμερα ο Απόστολος δεν θα έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα για τη γυναίκα, καταλάβατε. Ή δηλαδή για την εποχή του είχε κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα ο Απόστολος Παύλος. Και σε καμία περίπτωση δεν κατηγορεί τη γυναίκα. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα έλεγε το που κέρδισε να σε αντιθεί, δεν θα το λέει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, αλλά και προστάτε, ναι, γυναίκα, αν δεν κατέβεται να πάτε να τη φέρετε, να παντρεύετε.
Αν η καρδιά του θα μην είναι λαϊκή συγκεκριμένη. Γιατί έχει ένα πρότυπο της Παρθενίας μέσα του, μια ανώτερη μορφή ζωή, η οποία είναι η Παρθενίδα. Αυτό είναι όμως ένα, όπως είπε ο Παρθενίος ο Φλωρό, και είναι ένα σχετικό κατόρθωμα, δεν είναι για όλο τον κόσμο αυτό. Είναι ένα χάρισμα, έτσι. Είναι ένα χάρισμα, είναι ιδιαίτερο χάρισμα. Λίγοι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Μην μπερδευόμαστε ότι μπορεί να είναι πολύ μοναχή. Το χάρισμα του μοναχισμού, το μοναχισμό είναι χάρισμα. Έτσι, είναι χάρισμα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι μοναχός. Γι' αυτό μιλάει και με τους πατρόφους που με μοναχίσει. Ναι. Και πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας σε ποιες κοινότητες απευθύνεται ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, όλο το Ευαγγέλιο είναι ποιμαντικός λόγος. Οι Απόστολοι δεν κάθισαν να γράψουν βιβλία σαν συγγραφείς. Είναι επιστολές στις οποίες απαντάνε σε συγκεκριμένα προβλήματα. Εάν, ας πούμε, ο Σκάρης βλέπει ότι σε μια κοινότητα υπάρχει, ας πούμε, ένας πασεξουαλισμός, γίνεται λίγο πιο αυστηρό στα θέματα αυτά. Σε άλλη κοινότητα μπορεί να είναι πιο επιλυκής. Καταλάβατε, αναλόγως το θέμα που αντιμετωπίζει, βλέπει πώς θα το χειριστεί για να βοηθήσει τον κόσμο. Είναι ποιμαντικές επιστολές. Δηλαδή, ενός πατέρα που ενδιαφέρεται να οδηγήσει τα παιδιά του στην Χριστό ζωή. Είναι σημαντικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζει τη γυναίκα σε αυτό το ρόλο. Απλώς φανερώνει και ένα ανώτερο τρόπο ζωή, ας πούμε, που είναι εξαιρετικά όμως χαρισματικός. Δεν είναι τους πολλούς όμως ο τρόπος ζωής. Νομίζω πως μας είπατε και προηγουμένως που δεν είχαμε ότι χρειάζεται καθένας να βρει τον δικό του το δρόμο. Και ο δικός του λογοδόμος είναι πάρα πολύ χαριτωμένος, γιατί αν είναι ειλικρινής και ψάχνει να συναντήσει την δική του την πόρια που του έχει δώσει ο Θεός και τα χαρίσματα και με τις δυνατότητες να το ξεπερδέψει, είναι πάρα πολύ χαριτωμένος. Γι' αυτό βλέπει κανείς και διάφορος έχουμε στη ζωή της Εκκλησίας μας αγίους, οι οποίοι ήταν ευδιανότητο αντίθετοι ως προς το πράγμα και το πώς, ας πούμε, συμπεριφέρονται. Έχουμε τους αλλούς που κάνουν τρέλες, που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Έχουμε εκείνους που είναι ανάγκη μέσα από την έγκαμη ζωή. Έχουμε εκείνους που είναι από την πολύ ασκητική ζωή. Υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις, γιατί ακριβώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο χωρών χωρεί του. Ναι, να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι όσο, έστω καταλάβει εγώ που βάζει, μπορεί να είναι και ο καθώς, έστω ακόμη ότι όσο μέσα μας έχουμε ένα ερώτημα το οποίο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, το ερώτημα είναι ψευδές. Δηλαδή, όταν τίθουμε από αυτό, κάτι άλλο κρύβει το ερώτημα αυτό, όταν μας τυρανάει κάτι, σε μορφή ερώτησης, δεν είναι η ερώτηση, πίσω από την ερώτηση μας προσφέρει κάτι άλλο. Όταν έρθει αυτό, ας πούμε, είπαμε για τη γυναίκα, όταν έρθει αυτή η χαρισματική ζωή Παρθενίας, δεν διορωτάς, δεν έχεις ερώτημα μέσα σου, το ζεις. Δηλαδή δεν διορωτάς αν πρέπει να αναπνεύσεις ή όχι, απλώς αναπνεύσεις. Είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Όταν λοιπόν έρθει μέσα στο χάρισμα της προσευχής πάνω σου χάρη, δεν έχεις ερωτήσεις περί αυτού του πράγματος. Ερωτήσεις έχεις όταν δεν υπάρχει μέσα το χάρισμα του Θεού, δηλαδή χάνεις και είσαι ακόμη στο νου μέσα. Οπότε εγώ λέω μια απλή έτσι, συμβουλή, ότι όταν μας απασχολεί ένα θέμα πάρα πολύ διανοητικά, να το αφήνουμε για κάποιο διάστημα. Δεν θα λυθεί το ερώτημα μέσα από ερωτήσεις, γιατί και τώρα να απαντήσουμε, ο νους θα ξαναθέσει άλλο ερώτημα και μετά θα ξαναβάλει άλλο ερώτημα και μετά ξαναδώσει το ερώτημα. Εάν αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν, θα έρθει μια στιγμή που θα γίνουν τα πράγματα από μόνα τους χωρίς να το καταλάβουμε. Εγώ, ας πούμε, έκανα, μπορεί να έκανα και, πόσο χρόνο είμαι τώρα, είμαι 40, μπορεί να έκανα και 20 χρόνια δίαιτα, ποτέ δεν τα κατάφερα. Με κοροϊδεύαν και φίλοι μου, λοιπόν, πήγαινα τώρα σαλάτες, αλλά δεν μπορούσα, δεν. Και κάποια στιγμή, χωρίς εγώ να κάνω τίποτα, ενώ είχα πάει σε διατροφολόγους, είχα κάνει πράγματα, προσπαθούσα, έκανα, κάποια στιγμή χωρίς εγώ να κάνω τίποτα, ήρθε μέσα μου μια στιγμή στην οποία μου βγήκε αυτό το πράγμα χωρίς σκόπο, χωρίς μουρμούρα,
Δεν στενοχωριούμε που δεν έτρωγα και έχασα 25 κιλά. Βλέπετε πώς ήμουν. Λοιπόν, έτσι είναι. Νομίζω ότι όταν τα πράγματα τα αφήσουμε να κινούνται μέσα μας, οι απαντήσεις θα έρθουν όταν σταματήσουν οι ερωτήσεις. Έτσι έρχονται οι απαντήσεις στην πνευματική ζωή. Όταν σταματάς να ρωτάς, σου απαντάει ο Θεός. Όσο ρωτάς, θα μπερδεύεις. Οπότε για να έρθει η απάντηση, πρέπει να σταματήσει η ερώτηση. Να τα ευχαριστήσω για να κλείσω, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αρέσει. Και ο χρόνος είναι λίγος. Είναι ακόμη να τη δώσουμε. Πρέπει να έχει ένα χειρό, θα το δώσουμε. Α, προσδιορίστη, μ' αρέσει να τα χαώ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι νευρώσεις εξαφανίστηκαν και οι ψυχώσεις παρέμειναν. Έτσι, μπράβο. Ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να τις πάρει και οι νευρώσεις εξαφανίζονται. Σε αυτό το ταχύτητο πόλεμο που βιώνουμε τώρα, οι νευρώσεις έχουν αυξηθεί και οι ψυχώσεις φυσικά. Και, έχει άμεση σχέση με την μια εκφράση και την
δημιουργικότητα. Οπότε αμέσως ματαιώνεται μια βασική ανάγκη του ανθρώπου. Όμως σίγουρα από μέσα του υπήρχε ένα υπέροχος, δηλαδή υπήρχε μια βάση η οποία έφερε αυτό και αναδύθηκε. Εάν λοιπόν ζω έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι με βάση να είναι πιο κοντά στις πραγματικές μου ανάγκες και στον εαυτό μου και να πατάω σε σοβαρά, σε σταθερά θεμέλια, νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να προνηθεί σε τέτοιο βαθμό απελπισίας. Καταλάβατε. Εάν αυτό πραγματοποιηθεί, τότε είναι μια ευκαιρία η κρίση, ώστε να επαναπαραδειγματευτεί κανείς ξανά τη ζωή του από την αρχή. Να δει ξανά τη ζωή του. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη της αποτυχίας. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η αποτυχία είναι μια τεράστια ευκαιρία να δει κανείς τον εαυτό του. Δείτε ποια κοινωνία στην νεότερη Ελλάδα ήταν η πιο δημιουργική, η μεταπολεμική. Μεταπολεμική κοινωνία. Έβγαλε συνθέτες, ποιητές, καλλιτέχνες, αγίους, ζωγράφους, δημιούργησε πράγματα. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς περνούσαν μέσα από μια κρίση, αναγκάστηκαν να βρουν τις κρυμμένες δυνατότητές τους. Το φοβερό πρόβλημα της κρίσης δεν είναι ότι καταστρέφει εξωτερικά. Το φοβερό πρόβλημα είναι ότι καταστράφηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι πρώτης κρίσεως. Γιατί δεν βρήκαν τα πραγματικά τους χαρίσματα. Εάν ο άνθρωπος δεν πονέσει, δεν μπορεί να βρει μέσα από αυτά τα χαρίσματα του. Ο πόνος είναι ευλογία στη ζωή, δεν είναι κατάρα. Τα λέγατε, πονάει κανείς, έχει απώλειες και αναγκάζεται να βρει εσωτερικές δυνάμεις και χάρη που έχει δώσει ο Θεός. Έτσι. Έτσι γεννάει ο άνθρωπος. Έτσι γεννάει. Τώρα όμως θα ευχαριστήσω τον Λόψη και τον Πατέρα Γεράδο. Και η ρόλη που διαλύσαμε μία αναπαθείται αναγωγή. Μία ο εγώ και μία εσείς να πείτε εδώ τρίτη διαδρομή. Να γίνουμε ένας δρόμος ανοιχτός, γεμάτος από την αγάπη που συναντάμε πως είναι απόψε και στην απόψε. Από ότι αυτό είναι ο Θεός, είναι η αγάπη. Είναι αγάπη. Γιατί την αγάπη την γνώσαμε και την είδαμε πως μπαίνει στη ζωή μας μέσα από τέτοιους δρόμους, να συναντιόμαστε και να συναντιόμαστε μέσα από την αλήθεια του Θεού που μας εξεκλειδώνει και μας ελευθερώνει και αρχίζουμε να γνωρίζουμε τελικά τον εαυτό μας, τον πρόσωπο και προχωράμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα Παράλογο σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την βοήθεια που μας κάνει τον κόπο που έπαιρνε, για αυτόν τον κόπο που έπαιρνε, το δώρο αυτό το μεγάλο που μας προσέφερε απόψε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι της καρδιάς την προσέγγιση των ανθρώπων και με τα λόγια του να μας δίνει την καρδιά του. Εμείς αισθανθήκαμε ότι χωράει η καρδιά του μέσα στα λόγια του και ότι εμείς κάποιοι ανάγκη για αυτά τα λόγια να τα συνεχίσει, να συνεχίσει να γράφει στο διαδίκτυο, να συνεχίσει να μιλά, να συνεχίσει να αγαπά, να συνεχίσει να συναντά τους ανθρώπους, να συνεχίσει να δίνει συνέχεια αυτό που του δίνει ο Θεός, που του δίνει απλόχερα και τον ευχαριστούμε που μας δίνει έτσι ανθρώπους, κληρικούς, ανθρώπους που θέλουν να δίνουν εκείνον αληθινά, απλά, όπως ακριβώς τον αναζητούμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλό Πάσχα. Φτάσεις και καλή Ανάσταση. Καλή διαδρομή.